Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Πολύ 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομήρας με τον Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταπάκα στο production, τη Λέα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Εσείς έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Σας δίνουν την καλύτερη τιμή της αγοράς και την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Μην ξεχνάτε, στο www.listopartu.gr υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μέσα από την οποία μπορείτε να βρείτε ένα από αυτά τα οποία σίγουρα ψάχνετε για το δικό σας αυτοκίνητο. Αν θέλετε καφέ, πίτα ή μπουγάτσα, μόνο στα καντίνα Pit Stop. Αν θες μπουγάτσα, πίτα, μία συν μία δώρο. Αν θες καφέ, δώρο τον ώρα και αν είσαι καθημερινός πελάτης όπως σας λέει, στους 5 ο έκτος είναι δώρο. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική είσοδος μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56, Λαχαναγορά, Οδός Λακατάου στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα εσείς οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό. Μεγάλος μας χορηγός, η Εσκιάδης Βαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, εκεί όπου επειδή το ζητήσατε και αυτή την εβδομάδα, μέχρι να τελειώσει ο μήνας δηλαδή, όσοι πάτε να αγοράσετε είτε Kia, είτε Hyundai, είτε Skoda από την Εσκιάδης Βαροδήμος, θα έχετε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Καλά ακούσατε. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας στο 2310-596-596 για να μάθετε περισσότερα εκεί όπου τα περισσότερα εξ αυτών είναι ετοιμοπαράδοτα. Αλλιώς περιμέναμε να ξεκινήσουμε, αλλιώς ξεκινάμε την εκπομπή, καθώς μάλλον δεν έχουμε ευχάριστα πράγματα, μάλλον δεν έχουμε ωραίες εξελίξεις, γι' αυτό
να πούμε καλησπέρα στον κύριο Παύλο Μυροφορίδη. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Τι έπαθες? Γιατί σαν να μιλάει ο Καράς 8 η ώρα το πρωί που τον έβγαλε ο Βαρδάκης. Τι έπαθες? Εντάξει, δεν αλλάζει η φωνή. Τι έγινε? Για κάνουμε, αλλά δεν είμαστε νυχερινοί. Ποια είναι τα δυσάρεστα που λέει αυτός εδώ? Τα δυσάρεστα είναι συγκεκριμένα. Ναι. Ότι ζούμε στη χώρα που αν βρούμε παπά, θαύουμε και τους ζωντανούς. Αυτή είναι η αρχή. Αυτή τη στιγμή θα με επιτρέψετε να μιλήσω και να πω κάποια πράγματα. Μπορεί να τρώω το χρόνο σας, με συγχωρείτε, αλλά θα σκάσω. 1η Αυγούστου ήρθα στην Ηρακλή και ήταν χαμένα τα λεφτά όλου του κόσμου. Δεν θα έπαιζε ο Ηρακλής ποτέ στη Σουμιφούτμπολη. Ποτέ, ποτέ. Και όποιος θέλει να βγει να πει κάτι άλλο κοιμάται όρθιος. Δεν θα έπαιζε ποτέ, ούτε σε δυο ζωές. Σε 1,5 μήνα βρέθηκαν τα πάντα. Τα πάντα, ποδοσφαιριστές που τους δουλεύουν όλοι. Προπονητές με πρωταθλήματα. Μεγαλομέτοχος να δώσει υγεία. Όλα καλά μέχρι εδώ. Κάποια πράγματα είπανε ότι θα κρατήσουν, θα πάρουν καιρό για να γίνουνε. Για να μπει ο Ηρακλής, για να μπορέσει να δουλέψει σε μια διαδικασία και να μην χάσει τα λεφτά του κανείς, αλλά να μην πνίξουμε και την ομάδα. Ο Τόν Παπαδόπουλος έχει 29 μέρες στον Ηρακλή. Στις 29 μέρες που είχε στον Ηρακλή, πέσανε όχι να τον φάνε, να τον λιντζάρουν. Ποιοι? Καλά κάνανε. Ποιοι? Ονόματα. Δεν έχουν σταματήσει, μας έχουν διακόψει, έχει γίνει ανακοπή του λογαριασμού της τράπεζας του Ηρακλή, της ομάδας, για οφειλές του Παπαθανασάκη. Δηλαδή ο Παπαθανασάκης, ο Τενεκές, ο Ξεγάνωτος, όπου χρωστούσε όλη την Ελλάδα, εμφανίστηκε ένας με τον άλλον αυτή τη στιγμή να καταστρέψουν την καινούργια προσπάθεια. Καλά κάνουν. Συγγνώμη, ο Παπαθανασάκης θέλει λεφτά. Όλα αυτά που βγαίνουν είναι του Παπαθανασάκη. Δεν τα θέλει ο ίδιος. Αλλά δεν ξέρουμε και σε ποιον θα πρέπει να τα δώσουμε. Κάνατε καθάριση όμως, αφού δεν έγινε εσύ. Εδώ είμαστε η χώρα που σου είπα. Άμα βρούμε παπά, θα έχουμε και τους ζωντανούς. Τι δίνατε φανέλες στον Ιστόν. Όταν μια ομάδα σε διαδικασία καθάρισης, αυτό που χρωστάει πρέπει να το δώσει. Μαζί είμαστε. Δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανένα, ούτε να τα φάμε από κανένα. Απλά πρέπει να γίνονται όλα όπως πρέπει να γίνονται. Εγώ αν ήμουν ο Παπαδόπουλος με αυτό το λιτζάρισμα που γίνεται γύρω μου, θα έφευγα. Θα έλεγα, εσύ ξέρετε κοπλίτες με κοροϊδεύετε. Με βάλατε σε μια διαδικασία, μου τάξατε πράγματα. Εγώ έχω το βάρος το μεγαλύτερο. Εγώ παρακίνησα αυτόν τον άνθρωπο να είναι εδώ, να βάλει τα λεφτά του. Εμφανίζει τον κύριο Στράντζαλη. Ο κύριος Στράντζαλης πόσα λεφτά ζητάει, Παύλο? 112.000. 112.000. Γιατί δεν τα δίνω τον Πάπας? Και τι είναι ο Παπαδόπουλος? Ο θείος Ανταμερική. Φιλανθρωπικό ίδρυμα είναι. Δεν μου λέτε, επειδή μας είχε πρίξει εδώ κόκκινος, ότι ο Τον Πάπας έβαλε πόσα, 600 χιλιάρια, 500 χιλιάρια. Έβαλε 500 και χιλιάδες. Και ας δώσει άλλα 100, τελειώνει. Και θα τα πάρει μετά από τους... Μα δεν κατάλαβες. Δεν είναι μόνο ο Στράτζαλης. Πώς είναι ακόμα? Θέμα, περίμενε. Εσύ πιστεύεις ότι το θέμα είναι να δώσει 100 χιλιάρια ο Τον Παπαδόπουλος για να ξενιάσει? Εδώ πόσα είναι ακόμα? Έκανες λογιστικό. Δεν το ακόμα ρε, άκου. Στάσου. Μάθε να ακούς. Εδώ σου είπα, βρήκαμε παπά, θαύουμε τους ζωντανούς. Τελειώσαμε. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε ένα κυκαιώνα πραγμάτων, ο οποίος έπρεπε να αργήσει, έπρεπε αυτή η ομάδα να ανασάνει, να μπει, να παίξει, να λειτουργήσει. Και ο κόσμος αυτή τη στιγμή του Ηρακλή, που στο πρώτο φιλικό δεν είχε 10.000 στο κήπεδο. Για να σου πω εγώ αν έχει κουράγιο κάποιος από αυτούς να πει στην πορεία μας να την κόψει. Είναι κι άλλοι. Είναι πολύ κόσμο. Είναι πολύ κόσμο. Αυτό δεν το ξέρατε εμένα όταν έμπαινε. Πω... Στάσου, Παύλο. Όταν μπαίνατε, δεν το ξέρατε αυτό το πρόβλημα? Το μέγεθος. Ναι. Όταν είχαμε την... όταν ακούγαμε ότι δεν μπορεί να κουμπίσει κανείς το μετοχικό κεφάλαιο ή όταν ακούγαμε ότι δεν μπορεί κανείς να πειράξει την υπάρχουσα κατάσταση για 6 μήνες. Αυτά τα λέγανε οι νομικοί του Ηρακλή. Οι νομικοί γενικώς. Οι νομικοί γενικώς. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Αφού δεν εξα... στιγμή... Να προσθέσω και η πολιτική. Στάσου. Αυτή τη στιγμή, για να ξέρουμε τι λέμε, ό,τι και προσπάθεια να γίνεται, γίνεται. Αποτέλεσμα δεν έχει. Το ποσό ποιο είναι?
Αυτό δεν έχει βγει 20 ακόμα συγκεκριμένο νούμερο. Στάσου ρε Παύλο, Παύλο δηλαδή τώρα, για να καταλάβω γιατί τώρα ανήκει κάποιος στο ραδιό μου κτλ. Ο Ηρακλής χρωστάει σαν ΠΑΕ του Παπαθανασάκη κάποια λεφτά σε κάποια τρίτα πρόσωπα. Σωστό. Το οξύμορο είναι άλλο. Ποιο είναι το οξύμορο? Ότι ενώ ξεκινώντας αυτή την προσπάθεια λέγαμε ότι θα υπάρχουν οφειλές σε παλιούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Οκ. Okay, και μιλάμε για τα, γιατί κάποια παιδιά προς τιμήν τους είπαν ότι εμείς είναι δουλευμένα μας αυτά, δώσε μας κάτι για να τελειώσουμε. Άρα, καπέλο αυτό. Άρα το γνωρίζατε, ναι. Περίμενε ρε φίλε. Ναι. Εδώ δεν μιλάμε για ποδοσφαιριστές. Αλλά. Για τον κάθε πικραμένο μιλάμε. Γύρω γύρω έρχονται όλοι, ο οποίος, ο Παπαθανασάκης, μπορεί να δει στο μυροφορίδι, επειδή πάρε ρε φίλε και εσύ κάτι. Άρα έχουν συναλλαγματικές στα χέρια τους πολλοί άνθρωποι από τον Παπαθανασάκη. Σαν Μπαέρα Γκλής. Το κακό που έχει γίνει εδώ τώρα δεν έχει μέτρο. Αλλά σου λέω και πάλι εγώ, δεν τα έχουμε κανένα από αυτούς. Καλά κάνουνε. Καλά κάνουν. Ποιος δεν κάνει καλά? Για μένα. Ναι. Ο Τόμ Παπαδόπουλος που συνεχίζει και βάζει. Έπρεπε να φύγει. Και θα φύγει. Γιατί αυτοί εδώ είμαστε η καταστροφή, όχι η καταστροφή του κόσμου. Στάσου ρε Παύλο, δηλαδή... Θέλουμε να φέρουμε έναν άνθρωπο, ναι, να επενδύσει στο ποδόσφαιρο, έρχεται καλή την πίστη, κάνει πέντε πράγματα, είναι απροστάτευσης όπου παντού, λογικά δεν μπορώ να το προστατεύσω εγώ, ούτε εσείς, δεν μπορεί να το προστατεύσει. Δηλαδή ο Τόμ Πάμπας έβαλε λεφτά να πάρει την ΠΑΕ Ηρακλής χωρίς να γνωρίζει ότι υπάρχουν αυτές οι εκκρεμότητες, πήρε τις μετοχές του, χωρίς να γνωρίζει. Ο Τόμ Παπαδόπουλος προς τιμή του έβαλε τα λεφτά, πήρε την ΠΑΕ Ηρακλής με τις οφειλές να είναι σε ένα νούμερο και αυτό το νούμερο εξενδονίστηκε. Και πού, το χειρότερο που είναι, ότι αυτή τη στιγμή ενώ λέγαμε ότι προς τρίτους θα είναι πιο μετά οι οφειλές, να δούμε τι θα γίνει με τα παιδιά που παίξανε ποδόσφαιρο στην Ηρακλή. Να τα δούμε κάποια στιγμή, σε μια πορεία 3-6 μηνών, να μην πλήξουμε την καινούργια προσπάθεια. Να τα δούμε σε 3-6 μήνες, να τα βάλουμε κάτω, ποιοι είστε ρε μάγκες, ελάτε εδώ, αυτό μπορούμε, πάρετε το, τελειώσαμε. Και σου λέω και πάλι, όλοι έπρεπε να αξιολογήσουν ένα πράγμα. Ότι τα λεφτά τους ήταν στα πηγάδια. Και ότι αν δεν ερχόταν ο Τόμ Παπαδόπουλος και ο κάθε Τόμ Παπαδόπουλος, θα παίρνανε χιόνι. Θα παίρνανε χιόνι. Και τώρα ήρθανε που είδαν αίμα σαν βρικόλακες να πιούν το αίμα. Δεν μου λες πόσα διαρκείας. Ο Ηρακλής πόσα λεφτά. Πόσα διαρκείας, άστα όλα. Αυτή τη στιγμή αυτό που με σκάει εμένα, που με τρελαίνει, είναι ο κόσμος του Ηρακλή. Ποιος κόσμος, αφού δεν παίρνει διαρκείας λέει. Δεν με νοιάζει να πάρει διαρκείας, να είναι δώρε, να γίνει πόλεμος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το ζούμε εμείς τώρα. Έχω εδώ τρεις μήνες, να σκάσω. Άρα λες ότι να κάνει ο κόσμος τι, να πάει να δείρει αυτούς που θέλουν τα λεφτά δηλαδή. Δεν θέλω να δείρει κανέναν. Να μην έχει κουράγιο κανένας να πάει κόντρα, εγώ θέλω. Αυτό λες. Άμα η καθημερινότητα έβλεπε 10.000 ανθρώπους, ναι, στο γήπεδο ενός φιλικού, τι θα έχει κουράγιο ρε κανένας να πάει να κάνει. Δηλαδή άμα με χρωστάει εμένα, συγγνώμη, κάτσε ρε Παύλο, άμα με χρωστάει εμένα πάει Ηρακλής 50.000, άμα δω 10.000, ξέρεις θα πω, α, αυτοί έχουν δυναμική να μεταδώσουν. Γιατί να μην τα πάρουν. Κάτσε ρε φίλε, ναι, θα το πεις, δεν θα το πεις, δεν έχεις κουράγιο, Κωστή. Δεν έχω κουράγιο. Γιατί δεν σε χρωστάω εγώ ρε φίλε. Δεν σε χρωστάω εγώ, στον κρεμό τα είχες τα λεφτά, ήταν πεταμένα τα λεφτά αυτά που υπολογίζεις να πάρεις. Καλά ρε εσύ Παύλο, ο άλλος πήρε μια ΠΑΕ. Εγώ άμα να πάρω μια εταιρεία, θα κοιτάξω να πούμε και το υπόγειο, ποιος ρουφιανεύει να πούμε ποιον. Αυτός δεν το είδε, αυτό θέλω να πω. Συμφωνούμε ρε φίλε, τα είδε όλα. Τα είδε όλα. Σου λέω ένα πράγμα. Ένα πράγμα σου λέω απλό. Ένα πράγμα απλό. Μπορείς να υπολογίσεις εσύ αν ο Παπαθανασάκης έχει δώσει, εμείς ξέραμε αυτά που υπάρχουν, αυτά που έχουμε δει. Αν ο Παπαθανασάκης έχει δώσει 400 συναλλαγματικές, το ξέρεις? Όχι, δεν το ξέρεις. Αν έχει ακόμα μια σφραγίδα μαζί του και σφραγίζει. Και δεν το ξέρεις. Όλα τα φιλαράκια του λεφτά. Το ξέρει. Ποια είναι η διασφάλιση που έχεις από την πολιτεία? Ποια πολιτεία, ρε, πολιτεία αυτή που το φέρατε αυτό το καρασγέρι? Όχι, ρε φίλε. Αφιέ, η πολιτεία όταν ανέλαβε ο Τόμ Παπαδόπουλος, ναι, γίνανε συναντήσεις μαζί του, ναι, ναι, και είχε κάποιες διαβεβαιώσεις. Τώρα τι γίνεται? Και άμα βγει απατεώνες μετά από ένα χρόνο που τι αφιέ, τώρα. Τι φταίει η πολιτεία? Η πολιτεία φταίει, φελέ. Ρε Κωστή, κάνε με προφήτη να σε κάνω βασιλιά. Τι μετά από ένα... Εσείς έπρεπε να πάτε στο Βασιλιάδη να πείτε έχουμε 5.000 ψήφους σε 10.000. Δεν πήγανε λες. Κάτσε να πεις. Ο Βασιλιάδης να αξιολογήσει τη δυναμική του Ηρακλή, να σβήσει τα χρέη, οι συναλλαγματικές αυτές, όπως τα χρέη του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού κτλ. Δηλαδή. Άρα δεν έχει... Πριν, άρα μου λες, Παύλο, δεν έχει δυναμική του Ηρακλής να το κάνει αυτό. Τι σου είπα πριν εγώ, αυτό ότι αν είχα 10.000 στο γήπεδο, δεν θα μιλούσαμε τώρα. Άρα δεν έχει δυναμική ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να μην έχει δυναμική ο Ηρακλής. Εγώ την ένιωσα, φίλε. Κατάλαβα. Εγώ έβαλα 25.000 κόσμους στο γήπεδο. Τους είχα εγώ, τους έβλεπα ζωντανούς. Τι τώρα, τι γίνανε, πεθαμένοι τώρα?
Εσύ λες ότι δεν υπάρχουν. Πού είναι, να, ορίστε, ρωτάει. Πόσα διαρκείας έκανε ο Ηρακλής? Αριθμό. Δεν ξέρω το νούμερο ακριβώς. Έκανε διαρκείας. Πόσα, 200, 300, πόσα έκανε. Τι 300, ρε, τι είμαστε, 33, είμαστε, κάτσε καλά, ρε. 33, δεν είσαι μαλακοπή, τι. Συγκεντρώσου, ρε, μίλα. Παύλο, να ρωτήσω κάτι. Επειδή η αγανάκτηση ξεχυλίζει και επειδή βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά, ο κίνδυνος που υπάρχει ποιος είναι? Α, ναι, καλά, ναι. Τι, ο κίνδυνος που υπάρχει είναι την Πέμπτη να πάμε στην Επιτροπή, στο πιστοποιητικό, να μπούμε σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο, γιατί σε αυτό θα πούμε. Θα πάμε εμείς να του δώσουμε 30 πόσα λεφτά το απαιτεί, το 5% για να πάρουμε την πιστοποίηση και την πήραμε. Δεν λέει κάτι αυτό, γιατί κάθε εβδομάδα θα πάνε να μας ρίχνουν την ηχητική, να παίρνουν τα λεφτά. Να ρίχνουν την ηχητική, να παίρνουν τα λεφτά. Είναι πολύ ωραία δουλειά αυτή. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά αυτή. Όταν είσαι Παυλό. Σταυροπόδι στο σπίτι σου και ασχολείσαι και παίζεις με τις ψυχές χιλιάδων ανθρώπων, παίζεις με τις ψυχές 50 οικογενειών αυτή τη στιγμή που είναι στη Μίκρα, τυραννιούνται για την επόμενη μέρα του Ηρακλή. Άρα με άλλα λόγια, αυτοί που λέγανε να πάρουμε το αφημί των Αμπελοκύπων δικαιώνονται τώρα. Δεν μπορεί να το πεις αυτό, ρε Κωστή. Γιατί, ρε Παύλο, δεν μπορεί να το πω. Ορίστε. Γιατί, ρε φίλε, ανεβάσα... δεν μπορεί να το πεις. Ανεβάσανε λογική... μια ομάδα χρεωμένη. Ορίστε, να το. Ωραία. Γιατί αν υπάρχει λογική όμως, όλοι αυτοί που ήταν τα λεφτά σπουδαμένα στα πηγάδια, έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή σοβαροί και δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί τα δικά τους λεφτά θα πάρουν, ρε φίλε. Δεν θα πάρουν τα δικά μου. Τα δικά τους λεφτά θα πάρουν στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια. Αν την καταστρέψουν σήμερα αυτή την προσπάθεια, θα πάρουν χιόνι. Καλά, ούτως ή άλλως χιόνι θα πάρουν. Δεν θα πάρουν χιόνι, γιατί εδώ μιλάμε για αριθμητικά λεφτά. Θα πέρανε χιόνι αν δεν υπήρχε ο Τόπο Παπαδόπουλος. Οπότε εσείς την Πέμπτη τι θέλετε τώρα, τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει? Τι ανατροπή μπορεί για να μένα? Ναι, ναι, τι ανατροπή. Να μην στείλουμε κοιητική. Και? Να μην κατέβει ο Ηρακλής. Να μην κατέβει ο Ηρακλής. Να μην παίξει ο Ηρακλής, φίλε. Και ποιος θα στολεμό όλων. Και ποιος θα στεναχωρεθεί? Την Όβαλο μη θα στεναχωρεθεί. Ποιος θα στεναχωρεθεί κανείς? Οι Παοξίδες θα στεναχωρεθούν. Θα πάνε και στον Καπτατζόγλου του χρόνου οι άλλοι. Όχι, ρε, δεν το λέω σωστά. Ξέρεις ποιοι πρέπει να στεναχωρηθούν? Ένα πράγμα πρέπει να στεναχωρηθεί. Ποιος? Αυτό το ρημάδι που λέγεται ποδόσφαιρο. Αυτό ποιος το χέρι? Αυτό το κολοχανίο που έχει μέσα τα καφενεία όλα και τον Ηρακλή δεν τον έχουνε. Καλά είναι, ρε φίλε. Αυτό θέλουμε. Τα καφενεία μέσα. Βάλτε ένα καφενεία, ρε παγραμμάτες, μέσα και προχωρήστε. Και αφήστε έξω τον Ηρακλή. Αφήστε έξω τη μάνα των ομάδων της πόλης αυτής. Καλά κάνετε, ρε. Μάγκες είστε, ρε. Γιατί αυτοί είμαστε. Αν δούμε αίμα, γινόμαστε βρικόλακες. Επειδή, καλά κάνουν. Επειδή απέφυγες να μιλήσεις για τον Βασιλιάδη, εδώ ο Βασιλιάδης ανέβαζε το χέρι του να φάτε τα λεφτά από τους άλλους, να πτωχεύσει η εταιρεία και να κάνετε μια καινούργια, δεν θα ήταν και μια βοήθεια? Γιατί, ρε φίλε, ο Βασιλιάδης να πάει να κλέψει 100 ανθρώπους σε όσους χρωστά ο Ηρακλής, θα γινόταν αυτό βέβαια, που έπαιγε να τα πέρασε. Η ψήφη είναι λιγότερη. Σωστά. Γιατί να κλέψει ο Βασιλιάδης? Και τι είναι ο Βασιλιάδης? Μιλάμε για ποδόσφαιρο, ρε. Δεν μου λες τώρα στο Θεό. Μιλάμε για ανθρώπους που είχαν πεταμένα τα λεφτά αυτά. Είπες τη μεγάλη αλήθεια. Αν είχαμε μια δυναμική πολύ μεγάλη, θα ερχόταν και ο Βασιλιάδης, θα ερχόταν και η Νόβα, θα ερχόταν και άλλες οι ομάδες, θα ερχόταν και ο Ανδρώνης, θα ερχόταν και ο Λαπτόπουλος, θα ερχόταν και ο, ξέρω εγώ, ο Περικλής ο Στέλλας, θα ερχόταν και τα λένε, παιδιά, πουλάει ο Ηρακλής. Κατάλαβες τι γίνεται? Όλοι λένε δεν πουλάει ο Ηρακλής. Οπότε δεν κλαίει κανένας. Και όμως, φίλε, ο Ηρακλής πουλάει. Απλά το θέμα είναι ένα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μετά από χρόνια υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σοβαρός αληθινά. Δεν είναι σοβαρός ψεύτικα. Βάζει λεφτά από το παντελόνι του. Δικά του λεφτά, δουλεμένα λεφτά. Εδώ έβαλε λεφτά πριν πάρει χαρτιά στα χέρια του. Τι να συζητά. Αυτόν τον άνθρωπο οδηγείται μια κατάσταση στο να τον πνίξει. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας σαν ποδόσφαιρο. Να πνίξουμε αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να έρθει με τον ρομαντισμό που ήρθε να βάλει κάτι, ρε παιδί. Παύλο, κάνε μία σούμα. Όχι. Τις συναλλαγματικές. Ένα λεπτό. Βγάλε μας ένα ποσό. Πόσο θα είναι? Θα κάνουμε μια συναυλία όλοι μαζί, αφού αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη και τον Ηρακλή. Να τραβήξουμε, να πούμε σε μια συναυλία, φωνάξουμε ένα ρέμο, μια μαρινέλα, κάποιο κτλ. Μαζέψουμε τα λεφτά και να τα δώσουμε στον Τόμ Πάπα να τα δώσει, να πούμε σε αυτό. Δεν έχει ανάγκη, ρε φίλε, ο Τόμ Παπαδόπουλος από τα λεφτά της συναυλίας. Ούτε η ανάγκη έχει από αυτό που λες. Ο Τόμ Παπαδόπουλος αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει τίποτα στα χέρια του πριν ένα μήνα, πήγε πλήρως στους ποδοσφαιριστές. Δεν έχει ανάγκη τα λεφτά μια συναυλία. Χέστηκε για τα λεφτά. Παιδί μου, να δούμε πόσες είναι αυτές. Δεν κατάλαβε. Το να κάνει. Δεν προστατεύεται, σου λέει, ναι, από πουθενά. Ναι. Τίποτα. Και να πληρώσει τα λεφτά του Παπαδόπουλου. Απλό είναι το θέμα, ρε παιδί. Του απαταιώνα. Πάει μια ρύθμιση. Στον λέει απαταιώνα ονομαστικά. Αυτός μπορεί να έχει χαρτιά και τα μοιράζει. Και να έρχονται χρέη συνεχώς. Ποιος το ελέγχει αυτό?
Η πολιτεία που εγγυήθηκε πού είναι? Ο Μάνος πού είναι, που έλεγε το τώρα... καναδέζικο δολάριο. Τώρα τι να σου πω, Καραγκιόζη, ζήσουν από Καραγκιόζη παραμένει. Ο άλλο μιλάει σοβαρά. Σοβαρά μιλάω κι εγώ. Στο σκάχα σου και μεσημεριάτικα. Τι σα νοιάζει εσά που έχει τα λεφτά αυτό? Το ζητούμενο. Αυτά ακούγαμε, Παύλο. Το ζητούμενο είναι ένα. Ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν προστατευτεί ο Τόμ, από του ίδιου ανθρώπου, γιατί πρόσεξε με κάτι, αν εγώ χρωστάω σε σένα 1.000 ευρώ, εγώ στο σένα, ρε, εσύ εύχεσαι εγώ να είμαι καλά για να τα πάρει. Εδώ χρωστούσε ο Ηρακλής, όχι ο Τόμ. Χρωστούσε ο Απατεώνας, όχι ο Τόμ. Τώρα έπρεπε όλοι αυτοί να εύχονται να είναι καλά ο Τόμ για να πάρουν τα λεφτά τους, και αυτοί πάνε να πνίξουν τον Τόμ και να μην πάρουν μία. Μιλάμε για βλάκες. Μιλάμε για πόδια. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι όταν χρωστάει κάποιος, ευχόμαστε να είναι καλά. Ο συγκεκριμένος και δεν χρωστάει και πάμε να το σκοτώσουμε. Είμαστε πάρα πολύ μεγάλοι μάγκες. Οπότε για όσους το πιάσανε, το πιάσανε. Το ένα είναι το μήνυμα για το Σάββατο και το άλλο το μήνυμα για τους υπόλοιπους, οι οποίοι μυριστήκαν αίμα και όρμηξαν, ότι... γιατί εγώ αυτό που κρατάω και δεν είναι αστείο, είναι το πλέον σοβαρό, ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο ο Ηρακλής να μην κατέβει στο πρωτάθλημα. Αυτό ήταν το ρεζουμέ από τον Παύλο Μυροφόρη. Δεν μπορείς να παίζεις με ψυχές ανθρώπων. Αλλά εδώ πάνε να παίξουν με την ψυχή οικογενειών που μαζεύτηκαν εδώ και ένα μήνα να πάνε σε ένα στόχο, να συσπυρώσουν έναν κόσμο για να πάνε σε ένα στόχο, που μαζεύτηκαν γύρω-γύρω πράγματα για να πάνε σε ένα στόχο, και τώρα θα εκφανιστούν 50 απίθανοι οι οποίοι πάνε να αποτρέψουν αυτό το στόχο. Είναι αμαρτία από το Θεό. Είναι πραγματικά αμαρτία από το Θεό να μην μπορούμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που έστω και για λίγοι, ελάχιστοι, είναι ρομαντικοί. Γιατί αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, με τον Ντόμ μιλάω εδώ και ένα μισή μήνα, ίσως είναι από τους τελευταίους ρομαντικούς. Ίσως είναι ένα στυλ βελί με τέτοιο ρομαντισμό μέσα του για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Και αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, είδε ότι το μήνα πάνω τον διαλύσανε. Απίστευτα πράγματα είναι αυτά. Μήνυμα ελήφθη, Παύλο Μυροφορίδη, ευχαριστούμε πολύ. Ξέρεις ποιο είναι το μήνυμα που ελήφθη? Ξέρεις ποιο είναι το μήνυμα που ελήφθη? Ο Ραπτόπουλος σας έλεγε, θα ανεβάσετε μια ομάδα χρεωμένη, έχετε εξασφαλίσει. Να πάμε σε διάλειμμα. Τι να πας σε διάλειμμα, ρε βλάκα, χαϊβάνι. Όταν, αγόρι μου, θες να φας τα λεφτά από τους πιστωτές, τα βρίσκεις με την πολιτεία, δείχνεις μια δυναμική, λες να πούμε ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω 50.000 στρατό από πίσω, 30-40.000 ψηφοφόρους στη Θεσσαλονίκη. Άμα κάνετε καμιά τέτοια μαγιά και μας αγνοήσετε, ξέρετε, θα βγάλουμε 50.000 στον δρόμο, 1.000-5.000, τα ραδιόφωνα θα μιλάνε, θα γράφουν οι εφημερίδες, θα καταπιεστείτε. Θα έχετε πολιτικό κόστος. Τι εδώ, τι πολιτικό κόστος? Σου λέω, άλλος δεν πήραν ούτε διαρκείας. Έχει τον κόκκινο εδώ πέρα να μιλάει για τον Μπάουκ να πούμε όλη μέρα. Τι θες να κάνει δηλαδή? Πήγε τώρα, είναι κατάντια αυτό να βγαίνει ο τεχνικός διευθυντής και να κλαίγεται εδώ πέρα και να λέει διαλυόμαστε και κάνουμε. Κόκκινος για τον Μπάουκ μιλάει. Για ό,τι θέματα υπάρχουν δηλαδή. Άμα πας στο Καφτατζόγλιο θα δεις γιατί μιλάει. Οπότε θέλω πάλι. Άντε, πάνε. Εδώ βγάλαμε μια είδηση σοβαρή. Ήδη σοβαρή είναι, ναι. Ότι σοβαρότατη. Σου είπα, σου είπα. Το μήνυμα το πήρες. Το πήρα. Δεν έχετε εδώ ο άλλος μπορεί να έχει 100 βρωμόχαρτα. Άσταστε. Να τα μοιράζει. Και κάθε λίγο Αδαμίδης, και όταν... το χρέος να αυξάνεται. Ο κύριος Αδαμίδης πριν από λίγο καιρό είχε βγει εδώ το καλοκαίρι όταν έλειπε ο Μπούζος και είπε είναι τακτοποιημένα λογιστικά η καθάριση της ΠΑΕ Ηρακλής, της παλιάς. Εδώ είναι. Άρα τα ξέρατε. Άρα λοιπόν δεν εμφανίστηκαν τώρα. Την ξαφνικά. Τώρα εμφανιστήκανε. Πράντε με καημένε, τώρα εμφανιστήκανε. Ψεύτες δηλαδή. Περιμένατε, σου πω εγώ. Περιμένατε τον Βασιλιάδη με το ΣΥΡΙΖΑ να, για το αυτό του δίνατε τις φανέλες, να σας εξυπηρετήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κάθε ΣΥΡΙΖΑ και η κάθε Νέα Δημοκρατία σας έγραψε να πούμε στα βλαστάρια του. Γιατί δεν έχετε δυναμική, το είπε προηγουμένως ο τεχνικός σας διευθυντής. Και επειδή δεν έχετε δυναμική. Είπε 25.000 κόσμου, έζησα με τα ματάκια μου. Πότε, πριν πόσα χρόνια? Πριν 2 χρόνια, στο Ηρακλή ΑΕΚ. 2 χρόνια ήταν το Ηρακλή ΑΕΚ. Ναι. Μήπως ήταν 5 χρόνια πριν? Δεν ήταν 5. Πώς ήταν? 4. 3 να μην. Ναι. Δεν πάει ο κόσμος. Γιατί πελάτες στο μαγαζί δεν έχει. Και εγώ σε 3 χρόνια αυτή δεν έχει. Σε 3 χρόνια εγώ μπορώ να ανοίξω ένα μαγαζί και σε. Μετά άλλο το μαγαζί και άλλο η ομάδα. Για να μην πατάει πελάτες. Τις μπούρδες. Δεν έχετε δυναμική. Να πάτε εκεί για να κάνετε καθαρίσεις και τέτοια. Αυτά τα κάνει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παλαθηναϊκός που σώθηκε
και θα τη βρει την άκρη, η ΑΕΚ κτλ. Και η ΑΕΚ τι έκανε. Πτώχευσε και μετά την έκανε. Για να μην έχει τέτοιου πελάτε. Εσείς πτωχεύσατε. Για να μην έχει τέτοιου πελάτε. Να μια απάντηση. Πτωχεύσατε, ρε. Όχι. Του βάλατε φέση. Όχι. Φάει τώρα τα μπόκ τώρα εκεί και τελείω. Πάνε στα άλλα θέματα. Λοιπόν, μαζί μα ο Κλειδαράς. Δεν φταίνει άλλοι, εσείς είστε χαϊβάνια. Μαζί μα ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί. Για να βγάλετε κλειδιά, η Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 8527. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά ή κλειδιά ή κλειδαρά στο 8527-27. Λοιπόν. Λέγε, άλλο, τι θες. Τι να πω, ένα-δύο δώσα. Βγήκε. Μπράβο, το πληρώθηκες πάλι με τέτοια παπούτσια έρθες σήμερα. Και λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Τα πληρώθηκες. Εγώ τι, τα χρήματα που έχω τα παίρνω στο στοίχημα. Τι κάνεις. Δεν παίζεις, στοίχημα. Έπιαξα τη Λιόν, έκανε η Μομπελιέ, το που έξω, δεν τα λες. Έλα, τελείωνε έτσι. Όταν εσύ βγάζεις ένα προγνωστικό, σου λέω μπράβο και συγχαρητήρια. Και εγώ εσύ έβαζες στοίχημα για το Χ. Ωραία. Εγώ δεν ξεκινάω να σου πω να σε κολατρήσω, αλλά εσύ δεν λες κουβέντα. Μπράβο, ρε Γρηγόρη, έπιασε το σκορ. Κουβέντα δεν λες. Το πνίγεις. Και εσύ με το κουμπάρι, ξυπνάτε με το κουμπάρι. Βρε, ποιο κουμπάρι. Με το κουμπάρι, την μπάλα τη βλέπετε στο κουμπάρι να πούμε. Άλλο, άλλο, λέγε, λέγε. Εδώ τα πάντα δείχνουν ότι ο Πάοκ θα πάρει το πρωτάθλημα. Όχι, τα πάντα λένε το Πάοκ το πήρε το πρωτάθλημα. Τι να πάει πάλι το πρωτάθλημα. Τα πάντα δείχνουν. Και μάλιστα. Τα, όταν βλέπει ότι κερδίζει ο Πάοκ. Θα γεμίσουν τα ψυχιατρία Αριανούς. Θα σου το πω εγώ το έργο τώρα. Γιατί θα κόψουν βαθμό από την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό και θα το δώσουν μια ώρα αρχίτερα. Και μέσα στο Χαριλάου να πούμε. Μπαμ, μπαμ, 1-2. Αμέσως. Δηλαδή αυτό το πράγμα σήμερα που ζουν οι Αριανοί είναι ένα δράμα. Γενικά είναι ένα δράμα. Δράμα. Να βγάζουν πρωτοσέλιδα να λένε ελάτε να σα κάνουμε σεξ. Αυτός που βγάζει τα πρωτοσέλιδα να πληρώνει παοξίδες να κάνουν ράδιο. Να βρίζουν οι παοξίδες τους άλλους στις παοξίδες που είναι σε εκείνο το ράδιο. Μιλάμε για τραγικά πράγματα, ρε φίλε. Τρομερά πράγματα. Πήγε ο Άρης να κερδίσει τον Πάοκ με box to box. Ανέβα πάνω, ανέβα εσύ. Ανέβα πάνω, ανέβα εσύ. Ανέβα πάνω, ανέβα εσύ. Πάνω εγώ, εσύ απάνω. Εσύ εγώ πάνω εδώ κάτω. Τι να σε πω, ρε κόκκινη. Δεν αντέξει ο Άρης. Τι να αντέξει ο Άρης, ρε. Πώς θα τρέξει, πώς θα αντέξει ο Άρης. Την έκανε τη γαργάρα του ο Άρης. Φάνηκε μικρούλης ο Άρης. Και είναι μικρούλης ο Άρης. Και είναι μικρούλης ο Άρης. Μαγκιά του που έπαιξε στα ίσια. Ναι, γι' αυτό έχασε, επειδή έπαιξε στα ίσια. Άμα ήξερε λίγο να κρυφτεί, θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα. Κατάλαβες τώρα, εγώ έκανα μεγάλες αναλύσεις. Τώρα δεν είναι ώρα των αναλύσεων τέτοια ώρα. Εγώ θα σου το πω γενικά το θέμα. Δεν παίζεται ο ΠΑΟ και καμιά μεγάλη ομάδα box to box. 90 λεπτά απάνω εγώ, εσύ απάνω. Και εσύ επάνω και εγώ επάνω. Όσα βάλω, όσα φάω. Στα 65 μέτρα οι γραμμές του Άρη. Σε καμιά περίπτωση δεν έχει διδαχτεί πώς παίρνουμε στην κόντρα επίδεση. Πήγανε να βγάλανε το center for να βάλουν μέσα τον. Αντί να βάλουν τον Τεκινή for, να βάλουν τον Μάρτιες δεκάρι να φτιάξουν τα χαφ. Τα στόπερ τους ήταν να πούμε. Τα στόπερ τους ήταν κατά διαόλου. Ο ένας είχε να πούμε τραυματίας, τον βγάλαν έξω. Ο άλλος με θλάση έξω. Προβληματική κατά. Ο Σόζα σωματοτυπικά δεν μπορεί να πιάσει Πρίγιοβιτς και τέτοια. Λοιπόν, τα πλάγια back του Άρη κοστίζουν 100 δραχμές. Τα πλάγια back του ΠΑΟΚ είναι διεθνής. Εσύ κι άλλο να σε πω. Τα center back του ΠΑΟΚ είναι σε φόρμα. Η άμυνα έφερε το αποτέλεσμα. Ο τερματοφύλακας, η άμυνα. Και φυσικά ο άλλος έχει center for. Τα έλεγε προηγουμένως 10 εκατομμυρίων, 6-8 πόσο κάνει. Και ο άλλος ο Βουκαλάς ο Γιουνές με 500 χιλιάρικα πήγε και χτύπησε 5 πέναλτι και τα 5 στη μέση. Πήγε το πιάσε. Ο άλλος τελείωσε. Τι θες να σου πω άλλο. Δεκάρι δεν είχαν βάλει τον Τεκίνη ο οποίος έπεσε πάνω στο Βέρμπουρ το παλτό. Έκανε καλή κατάσταση επιθετικά, αμυντικά. Δεν μαρκάρει κανένας από τον Άρη. Ούτε ο ένας ο πλάγιος εξτρέμ, ούτε ο Ντεκίνη μαρκάρει, ούτε ο Φόρ θα έρθει πίσω που ήρθε ο άλλος και του βγήκε η γλώσσα του Πρίγιοβιτς και ήρθε στα 60 μέτρα να μαρκάρει. Θέλω να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Πώς θα κερδίσετε ρε τον ΠΑΟΚ. Έτσι θα τον κερδίσετε τον ΠΑΟΚ. Με τα 65 μέτρα απόσταση οι γραμμές, ο center four με τον center back 65 μέτρα. Έχεις γίνει ρόμπα ξεκουμπότη. Εγώ έχω γίνει ρόμπα ξεκουμπότη. Στο προγνωστικό του αγώνα. Άντε πάλι με τα στη συμπεριφορά του κόσμου. Ποιος κόσμος, τι έκανε ο κόσμος. Ο κόσμος ήταν κύριος. Τι έχει τι ο κόσμος. Κύριος. Ο κόσμος είναι χαζοχαρούμενος. Καλά. Σου πω εγώ. Ναι. Βλέπουμε τώρα μια κατάσταση, ένα ναι. Χαριλάου το οποίο είναι έδρα. Ναι. Το οποίο τελειώνει το παιχνίδι, δεν σημαίνει το παραμικρό, χειροκροτούν την ομάδα. Ναι, ναι. Και αντί να πει ότι είναι μπράβο τους γιατί έχουν γυρίσει σελίδα, τους λέει χαζοχαρούμενος. Όχι, γυρίσαν 30 χρόνια πίσω. Είσαι δεν χαζο... καμιά σελίδα. Εσύ είσαι χαζοχαρούμενος. Αντί εγώ. Να δώσει συγχαρητήρια για τον ποτέ, κόσμο. Όχι. Γιατί τέτοιες συμπεριφορές. Καταρχήν δεν κάνω sold out. Τέτοιες συμπεριφορές. Πόσα δεν πουλήθηκαν, 100-200 και... Επειδή δεν διαβάζεις την εφημερίδα που δουλεύεις. Ναι. Επειδή δεν διαβάζεις τεμπέλαρος. Πόσα δεν πουλήθηκαν. Πάρ το γήπεδο και δώσε φωτογραφία ναι. Την ώρα του αγώνα. Okay. Δε, τι οκ. Okay. Δώσε πόσα καρέκλα. 500 καρεκλάκια. 500 καρεκλάκια αυτά. 1000 καρεκλάκια. Άρα δεν κάνω sold out. Ένα αυτό. Και τι έγινε. Στάσου να στα πω τα έργα. Δεύτερον. Και τι έγινε. Θα σου πω τι έγινε.
Θα κάνουμε sold out και από την προηγούμενη εβδομάδα. Ρε δεν έγινε, και τι έγινε. Μετά πάει χειροκροτάνε σαν και εσά του χαζού του Ηρακλειδή. Ναι. Χάλατε 3-2 να πούμε και 2-1 από την Παλαχαϊκή και παίζατε μεγάλη μπάλα δίθεν και πίσω τα τρώγα τόρθη και χειροκροτούσατε. Τι χειροκροτάζε. Τα χειροκροτήσει τι. Ότι έκανε το δεύτερο γκολ, λεπτό γκολ τον Μπάοκ και έχασε 2-1 με κάτω τα χέρια μετά. Τι χειροκροτά. Χειροκροτά τι! Για την προσπάθεια που έκανε η ομάδα σου. Ο Άρης πριν 20 χρόνια. Για την εικόνα που έβγαλε στο γήπεδο. Ο Άρης πριν 25 χρόνια, 23 χρόνια, ήταν αυτό εδώ που είναι σήμερα. Αυτοί χαίρονται. Πόρνη μπάλα. Υπάρχουν. Αυτοί χαίρονται. Υπάρχουν οι απίθανοι και το κάνεις και εσύ. Και γι' αυτό εκνευρίζομαι. Το κάνουν οι άμπαλοι και μου το κάνεις και εσύ. Βέβαια, το βάζε το πέναλτι ο Γινές, άλλα θα έλεγε σήμερα. Το χάνει το πέναλτι ο Γινές. 2-3 θα έλεγε. Βγάζεις άμπαλοι, χαζοχαρούμενοι, άκρη. Και πού το ξέρεις. Μπάλα είναι. Την μπάλα τη βλέπω καλύτερα από σένα που τη βλέπεις μόνο στο προποζίδικο τη γειτονιά σου. Τώρα μου έκανε τα μούτρα από κοιμά. Είναι από κοιμά τα μούτρα σου. Εντάξει, για σένα είναι χάλια. Χάλια και έκανε μήνυση σε καθρέφτη. Είσαι μοναδικό. Μην τραγουδά. Μην κλέβει ατάκε. Δεν κλέβω καμία ατάκα. Ο μεγαλύτερο κλέφτη, ο πρίτανη πανεπιστημίου των κλεφτών. Ο κόσμο λέει: σταμάτα κόκκινε. Α τον Γραπτόπουλο να φουλάρει τώρα. Να φουλάρει. Να πει δύο κουβέντε στου Αριανού, στου φίλου μα εδώ. Ότι πριν 23 χρόνια είχατε έναν ανάλογο καρυπίδι. Το λέγαν Γράντα, το λέγαν Καραμπέρι. Πώ το διάλο το λέγανε. Είχε την ομάδα 7η-8η όπως την έχει τώρα ο Καρυπίδης και τον κυνηγούσατε, τους κυνηγούσατε να πάρετε την ομάδα μόνοι σας. Την πήρατε την ομάδα, τη ρίξατε γάμα εθνική. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος ο καλός, την ανέβασε ο πανέξυπνος που έχει τον άρεσε αξιοπρέπεια. Και τι πανηγυρίζετε, τι χαίρεστε. Ότι είστε αξιοπρεπείς και μη χρεωμένοι. Μα με το Γράντα ήσασταν αξιοπρεπείς και μη χρεωμένοι. Δηλαδή κάνατε μια ολόκληρη επανάσταση 20 χρόνια για να καταλήξετε στο Γράντα της εποχής. Κλείνει η παρένθεση. Αυτά θέλει να ακούει ο κόσμος. Τα σωστά. Και τον ΠΑΟΚ δεν τον παίζουνε με 65 μέτρα τις γραμμές. Είμαι η Μπαρτσελώνα των Βαλκανίων εγώ. Να παίξω μες στην Χάρη Λάου. Μεγάλη μπάλα τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη μπάλα τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σαν μονάδες προπονητή δεν έχει μεγάλο. Είναι δεδομένο αυτό. Δεδομένο είναι αυτό. Δεν έχει μεγάλο προπονητή. Έχει ένα πρόεδρο που τα χώνει. Χώνει 10 μεταγραφές του βγαίνουν οι 5. Οι 5 είναι σαβούρες. Οι 5 θα παίξουνε. Λοιπόν, καλούς γυμναστές, τα πάντα. Κρέμασε ο Άρης. Κρέμασε ο Άρης. Έχει τον άλλο τον προπονητή, ο οποίος είναι και αυτός καλός, του Άρη. Βγάζει το σέντερφορ, γιατί να βάλει το χαφ το Μάρτενς 20 λεπτά και να πετάξει τον τεγκινή σέντερφορ απέναντι στους αυτούς του Πάου. Μόνο βάλε τον κουβά τον Ασλίδη. Πώς θα πάρεις τον Πάο, κρε κόκκινε, και πέναλτι να βάλεις με τον κουβά τον Ασλίδη, να πούμε. Με τον κουβά τον Ασλίδη. Πήγανε να πάρουν το μάτς. Και χειροκροτάγανε μετά το παιχνίδι. Τι χειροκροτάτε. Και πολύ μπράβο στον κόσμο του Άρη. Άσε μπάκο. Και για την παρουσία του, ναι, και για τη συμπεριφορά του. Για παρουσία του. Για σένα που έλεγες, ναι. Μη την κάνανε με τον Χουντίνη και μη την κάνανε και είπαν ότι θα γίνει το παραμικρό μέσα στο γήπεδο. Για έξω δεν εγγυόμαστε. Και ήταν κύριοι όλοι. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά. Αυτό είναι πολιτισμός. Αυτό είναι πολιτισμός. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ξέρεις το ποδόσφαιρο, ρε. Πολιτισμός. Βάζει ο Χατζηπαναγής 10 τρίπλες, τα χάνουν οι μπροστά. Μα κάνουν τριγωνάκια στο κορμί. Μήνε το 1970. Ναι. Χάσατε από το Διαγόρα Ρόδου 3-2 και χειροκροτήσατε σαν του φουλάκια. Θα πούμε εκεί στο Καφτατζόγλιο. Παίξαμε μεγάλη μπάλα στο Διαγόρα και μα έβαλε ο Αρχοντίδη 3 γκολ με τον Κωστίκο. Άστο. Άστο να πάει στο Διάρροκο. Βάζει λοιπόν τον Μάρτιν, τον Τεκινή Φορ και κλείνει και τα κάψου. Λοιπόν, Μπάσα απομυθοποιήθηκε ο Μπάσα. Μπήκε ο Ματία και ισορρόπησε ο Άρης στο κέντρο. Καλύτερο παίκτη του Άρη ο Σιώπη. Ο Σιώπης, ο ΠΑΟΚ με τις μονάδες. Μάρτος, Βιερίνια. Τι πήρε ο Άρης από τον Βαδριάνο και τον Τζανακάκη. Τον πελά του πήρε. Δεν μου λες. Μάρτος. Είναι πέναλτι για σένα αυτό. Ποιο είναι πέναλτι. Για σένα. Τι πέναλτι. Αυτό που σφύριξε ο Ιταλός είναι πέναλτι. Ναι, γιατί να μην είναι πέναλτι. Για γιατί απλό είναι το χέρι. Για μένα δεν είναι. Για σένα καλά. Ο... Σύγραξ, ό,τι θες πες. Ούτε του. Τέτοιο είναι. Ούτε του. Του Άρτα. Ούτε του Άρτα. Του Άρτα δεν είναι. Όχι, ούτε του Άρη είναι. Τώρα, κοίταξε, ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Τι λέει ο κανονισμός? Ο κανονισμός λέει, ναι, ότι πρέπει το χέρι να πηγαίνει αυτό στην μπάλα και όχι μπάλα στο χέρι. Ναι, ναι. Το χέρι να μην είναι ένα με το σώμα. Το χέρι ήταν ένα με το σώμα. Βγήκε ο Καλόπουλος που σφύριζε εκεί. Ποιο Καλόπουλο, τι με νοιάζει με ένα Καλόπουλο. Βγήκε ο Καλόπουλος, το καλό παιδί τον έβγαλε ο Μπούζος τώρα. Θα τον βρίζανε όταν. Εγώ, κάτσε ρε κόκκινε, εγώ κάτσε, το Βαρούχα άκουσα χθες το βράδυ και γελούσα. Άσε το Βαρούχα και εμένα. Που έλεγε ότι σωστός ο Ιταλός. Ναι. Ποιος σωστός ο Ιταλός. Ναι, άσε. Δύο πέναλτι που δεν υπάρχουν έτσι εδώ. Έτσι λες εσύ. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, επειδή είσαι άμπαλος, θέλω επειδή να δεις. Πιστεύω ότι. Δηλαδή, ναι, είσαι άμπαλος. Ναι, ποιος είπε ότι δεν είναι πέναλτι? Ο κύριος Καλόπουλος. Άρα και αυτός είναι άμπαλος. Τι, ο Καλόπουλος. Και αυτός άμπαλος. Τι είναι.
Όποιοι δηλαδή λένε διαφορετικό πράγμα με σένα. Και τι θα το κάνω. Ή διαφορετικό από αυτό που είδα. Επειδή είναι παοξή ο Καλόπουλο το κάνει. Τι με νοιάζει τι ομάδα είναι. Ρε. Όταν έπαιζε ο Πάουκ να πάρει το πρωτάθλημα, ο Καλόπουλο σφύριζε τον Παναθηναϊκό υπέρ. Ρε ο Πάουκ κέρδισε και εγώ λέω ότι δεν είναι πέναλτι αυτό που κερδίζει το πρώτο. Ναι, καταρχήν να τον φωνάζει πίσω από τα αυτή μου δεν έχει κερδίσει το δίκιο. Στο πέναλτι του Πάουκ είναι γιατί. Θα πει και το γιατί. Θα και τα δύο δεν είναι. Και τα δύο δεν είναι. Του Άρντα δεν είναι πέναλτι. Και τα δύο δεν είναι. Του Άρντα δεν είναι πέναλτι. Α τα δίνει Έλληνα αυτά. Α τα δίνει ένα κόκκινο σε ένα δραπτόπλο. Ακόμα ξύλο θα τρώγε. Α έτρωγε ό,τι είναι. Ακόμα ξύλο θα τρώγε. Δεν με ενδιαφέρει. Ενώ τώρα έχουμε τον Ιταλό. Και δεν λέω ότι κακό έχουμε τον Ιταλό. Καλό τον έχουμε. Κοκκινέ. Και βλέπει τον Ανακάκη. Όταν θα σε πιάσει το ζάχαρο 3 και 10 δεν θα μιλά. Κάτσε τώρα, κάνε λίγο προπόνηση. Τα λέω πώ είναι. Ναι, κάνε λίγο προπόνηση. Πιέσαι και το νερό εκεί πέρα και άκου να μάθει μπάλα. Το πέναλτι του Πάοκ είναι πέναλτι. Γιατί είναι πέναλτι, το ξέρει. Εσύ παίρνει γιατί. Γιατί δεν ξέρει καν ούτε ο Καλόπουλο, ούτε ο Τρεμόπουλο, ούτε ο Παπαρόπουλο. Σου πω γιατί είναι πέναλτι. Ο Καλόπουλο δεν βλέπει ότι ο ποδοσφαιριστή του Άρη πάει και παίρνει την εσωτερική. Τι σημαίνει εσωτερική, πάει να κλείσει το κόρνερ. Είναι λοιπόν ταγάρι ο δεξή μπακ του Άρη στη συγκεκριμένη φάση. Γιατί είναι ταγάρι. Πάει να κλείσει την εσωτερική στο Βιερίνια. Μα τι να σου κάνει ο Βιερίνια από εκεί. Αντί λοιπόν να πάει και να του κλείσει το καλό το πόδι, που το δεξί άμπαλε και εσύ και ο Καλόπουλος και ο Βαρούχας που είναι σαν το Μανέλη από το φάι έχει σκάσει να πούμε κι αυτός. Βρεχέσαι το Βαρούχα, τι με νοιάζει ο Βαρούχας. Τρία μάτσε επόπτης έπαιξε, άσε με ίσκο. Του Καλόπουλος τουλάχιστον έπαιξε μάτσε και ήταν και γυμνασμένος. Χρόνια. Άσε που έπαιζε Παναθηναϊκό όταν σφύριζε Πάοκ Παναθηναϊκός. Επειδή τέλος πάντων το παιδί δεν έπαιξε καλά εκείνη την ημέρα. Με τον Νίνη που του έδωσε πέναλτι έξω από την περιοχή που δεν ήταν. Και φωνάζουν οι παοξίδες ότι του στέρισε ο Άρης το πρωτάθλημα. Άσε τώρα την παραμύθα. Και πάει λοιπόν να κλείσει την εσωτερική. Μάθε και εσύ η έκρη δημοσιογραφίας. Του τη φέρνει ο άλλος στην άλλη. Εντάξει, από την άλλη μεριά. Και έχει κλείσει το σώμα του προς την εξωτερική. Δεξί βήμα έχει. Και το χέρι το έχει λίγο πιο εκεί από το να μην είναι κολλητό, πονηρά. Και ακουμπάει το χέρι του στην μπάλα. Άσε που πάει η μπάλα στο χέρι. Όταν πει, δεν το άπλωσε βέβαια. Δεν το άπλωσε βέβαια. Αλλά πηγαίνει και κάνει ένα πανέξυπνο μαρκάρισμα με το χέρι. Ενώ έχει φορά το σώμα του από την αντίθετη πλευρά. Ενώ ο Άρντα, που θα κάνω εγώ δημόσιες σχέσεις με τους Παοξίδες και τους Αριανούς, θα λες και πρέπει να πω, ήταν και καμιά κριτική δεν έγινε με αυτούς τους φλόρους εδώ πέρα. Και τα δύο ήταν πέναλτι ή και τα δύο δεν ήταν πέναλτι. Όχι, του Πάοκ ήταν πέναλτι και του Άρη δεν ήταν πέναλτι. Για μένα. Γιατί δεν ήταν του Άρη πέναλτι, γιατί το βάζει κεφαλοκλείδωμα τον Άρντα ο άλλος πριν. Του βάζει κεφαλοκλείδωμα τον Άρντα πριν. Άρα προηγείται επιθετικό φάουλ. Και αφού το βάζει το χέρι εκεί πέρα ο Άρντα, το τσιμπάει λίγο και του παίρνει και την μπάλα ο Άρντα. Του παίρνει την μπάλα ο Άρντα. Θα κάνω εγώ δημόσιες σχέσεις πριν πεθάνω 5 χρόνια με τον Άρη και τον Μπάοκ και τον Ολυμπιακό του Χοντρού. Τι λέτε μωρέ, Φλόρι. Μας έμαθες την μπάλα εσύ μέσα από τα προποτζίδικα. Θα μας κάνετε μάθημα εσείς τώρα. Τι ρε. Έχεις χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς έχεις. Ποιος έχω. Από έναν μαύρο κατράμι. Κατράμι. Εντάξει. Ποιος είχε βάλει δύο γκολ κάτω από τα πόδια. Με το Φίνικα. Σε ένα παιχνίδι 5 γκολ φάγατε. Ποιος με έβαλε. Δημητρίου. Εσύ δεν μου πεις το επίθετο. Δημητρίου πρέπει να είναι. Δεν με έβαλε κανένας Δημητρίου με ένα γκολ. Στάβαλε. Όχι. Δεν με έβαλε κανένας Δημητρίου. Δημητρίου. Θα σε πάω να τον δεις. Χαιρετισμούς πες τον δύο γκολ. Στο 5-0 κάτω τα πόδια. Κάτω τα πόδια. Πώς το λέω το επίθετο. Κάτω τα πόδια. Δεν ξέρεις πώς το λέω. Κάτω τα πόδια. Πάνε κάνει καμιά ορθοφωνία, ρε. Κατά τα πόδια. Χαϊβάνι. Τα πόδια. Ο Βαρούχας είπε ότι δεν ήταν και τα δύο. Εφλόρωσε και ο Βαρούχας. Ή θα έλεγε και τα δύο. Ήταν και τα δύο δεν ήταν. Άντε τώρα ο Βαρούχας. Πάει ο Τζανακάκης. Ρε Τζανακάκη, ο Βιερίνια είναι. Ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια δεξί πόδι. Θα στην κλείσει προς τα μέσα. Πας προς τα έξω και μου κάνεις το χεράκι λίγο έτσι. Θα έρθει και έπαθε αυγενικό και πας. Άστο το παραμύθι τώρα και κάνεις. Για δεν διαμαρτυρήθηκε. Γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε ο Τζανακάκης, αφού το έκανε. Γιατί διαμαρτυρήθηκαν μετά οι του Πάου. Βρεχέσαι, τι με νοιάζει εμένα τι κάνω για τον Τζανακάκη. Ο Άρτα διαμαρτυρήθηκε. Τι έλεγε, δεν έκανα τίποτα. Γιατί αφού δεν έκανα, αυτό βάλε και αυτό το έλεγε στον πάγκο της ομάδος. Άντε. Σε Έλληνα διαιτητή θα τον τρώγανε ζωντανό. Να σου το πω και το άλλο το έργο. Το ματς πήγε υπέρ του σκληρού που βοηθάει την ομάδα η οποία είναι υποδιέστερη. Τι κάρτες. Υποδιέστερη είναι, ναι. Τι κάρτες, δεν μοίρασε κάρτες. Ποιον βοήθησε, τον Άρη τον Πάο. Τον Άρη βοήθησε. Τον πέναλτι ποιο βοήθησε. Τον Άρη τον Πάο. Αφού το ένα είναι πέναλτι και το άλλο δεν είναι. Τι γύρισμα με κάνει. Ωραία, δεν μιλάς τελικά. Με διαιτησία ενάντια. Με διαιτησία ενάντια ο Πάο. Μήπως είναι καλύτερα να παίζει εξτρέμο.
Όχι. Ο παίκτης που πήρε το πέναλτι. Όχι. Γιατί πάλι από εκεί το απ' το ίδιο σημείο. Γιατί αν ήταν εξτρέμ, ναι, θα τον είχαν ένα μπακ κοντά. Τον είχαν κάποιο πάνω του. Ο Βιερίνια, άμα το ρωτήσεις, άμα το μιλάς, πες, εσύ τώρα πώς βολεύεσαι, να έχεις από πίσω τη μεγάλη διαδρομή ή να έχεις κλειστό στον κλειστό το χώρο. Να δούμε τι θα σε πει. Θα το ρωτήσω. Τα σουτ που τραβάς. Θα το ρωτήσω. Κάτσε, τα σουτ που τραβάς, πες του. Και πάνε καλά, όταν πάνε καλά, καλά πόδια. Πώς τα κάνεις, άμα είσαι εξτρέμ και πρέπει να κλείσεις ανάμεσα σε τρεις να σουτάρεις ή να έρχεσαι από πίσω. Κλείνει μια χαρά. Βρε ρώτα τον εσύ τώρα που μάθατε την μπάλα στα προποτζίδικα, εσείς τώρα. Εσύ που την έμαθες, μωρή τρελή. Στα προποτζίδικα. Εσύ που την έμαθες. Πάσο ημίχρονο διπλό τελικό, δώσε μας κανένα στημένο να σε κάνω αβάτα. Μη και τι κακό είναι. Α, κακό είναι. Εσύ δεν τα θέλεις αυτά. Δεν τα θέλεις αυτά εσύ. Δεν τα θέλεις εσύ αυτά. Εσύ, του, τι είμαι άνθρωποι. Εσύ που είσαι με το δυνατό. Είμαι, με το βρωμιάρι. Με το βρωμιάρι. Με το βούρκο. Ναι. Μου το παίζεις τώρα. Τι θα είμαι τώρα με το Μυροφορίδη που πήγανε στο Βασιλιάρι. Ο Μυροφορίδης τα είπε στα ίσια. Ο Μυροφορίδης. Δεν χάιδεψε τα αυτιά κανενός. Ούτε είπε είναι καλός αυτός. Είπε πού είναι ο κόσμος να στήριξει τώρα που ορμάνει οι Ιένες. Έτσι. Πού είναι ο κόσμος τώρα που ορμάνει οι Ιένες. Να δίνουμε τον κόσμο δηλαδή. Όχι, δεν είπε κάτι. Τι είπε, αυτό είπε. Μην περνάς εσφαλμένες. Τι είπε. Μην δημιουργείς λάθος εντυπώσεις. Ελάτε τραμπούκο από το σπίτι να πείτε μην τρώτε. Ουσιαστικά αυτό είπε. Αυτό κατάλαβα. Δεν είπα αυτό. Για κάνα κόσμο. Περίμενε περισσότερα πράγματα. Ήρθε επενδυτή. Περισσότερα διαρκεία. Τι θα πει 1300 διαρκεία. Ποιο επενδυτή ήρθε. Αυτό που ήρθε είναι. Για επενδυτή. Εγώ σε είπα, αυτό δεν είναι επενδυτή. Εσύ δεν καταλαβαίνει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βάζουν 600 χιλιάρικα χωρίς γραφειά. Άμα έβαζε κόκκινη 600 χιλιάρικα αυτό. Λίγα. Θα έβαζε κι άλλα 200. Λίγα. Άσταρε κόκκινη. Μα δεν πάει. Πόσα ζητάει. Εσύ μπορεί να ξέρει. Χαρτιά και να κόβει. Α, σε χαρτιά. Εσύ που είσαι ο υπουργό. Ναι. Διασφάλισε με ναι, ότι τα χρέη είναι αυτά. Ναι. Και δεν πλησιάζει κανεί άλλο. Και έρχεται ο υπουργό. Εκεί μιλάμε. Και έρχεται ο υπουργό και σου λέει το κέρδο το δικό μου ποιο είναι. 30 ψήφι. Το κογκλήφο. Τι λες, τι λες, ρε. Ποιος υπουργός θα σου κάνει εσένα δουλειά χωρίς να έχει κέρδος. Ποιος υπουργός. Ποιος είναι αυτός υπουργός. Δηλαδή. Εγώ λέω δεν έχει κέρδος. Εγώ λέω ότι από όλες τις ομάδες έχει κέρδος. Και πρώτα από τον Ηρακλή. Ας τις άλλες ομάδες. Ο Μυροφορίδης τι είναι, γλύφτης. Πόσους ψήφους. Επαγγελματίας, τεχνικός διευθυντής. Πόσους ψήφους έχει ρε ο Ηρακλής για να έρχει ο Βασιλιάδης στο κεφάλι του πολλοκέφαλου. 100.000. Αυτό που ακούς. Τότε να μην κλαίτε στα ραδιόφραμα. Κάντε ένα αέραλο και μαζέψτε. Γιατί τις είδες να συγκινούνται όταν γέμιζαν τους δρόμους και αποκλείναν την πόλη. Ποιος? Από το 10 μέχρι... Με πόσες ψήφους έχετε δύναμη στους ψήφους. Τελειώσατε. Δεν έχει. Δεν έχετε, όχι. Δεν έχει. Έτσι λέω. Γιατί άμα είχατε δύναμη στους ψήφους, η Πάτρα... Ναι. Που είναι ολόκληρη η πόλη, έχει ψήφους. Εσείς άλλο δεν έχετε. Πράγμα, η Πάτρα. Εσείς ούτε η Πάτρα. Άλλο πράγμα. Η Πάτρα εσείς έχει μια ομάδα. Ούτε η Κλεοπάτρα δεν είναι. Η Πάτρα έχει μια ομάδα. Άλλη μια ομάδα. Παραγάκι. Άλλη μια ομάδα. Η Λάρισα έχει μια ομάδα. Τι Λάρισα. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα. Βόδαρε. Εντάξει. Τους έκλειψε τους παοξίδες. Ότι τους φύριξε και λάθος πέναλτι. Μπράβο. Είπα αυτό που είδα. Είπες αυτό που πιστεύεις. Είπα αυτό που πιστεύω. Και μου αλλά ό,τι λένε οι άλλοι. Ακούδω, ακούδω. Θα μάθεις να σέβεσαι. Μου ήρθαν εμένα πάλι 50 παοξίδες να σπάσουν το μαγαζί. Πάλι. Και τι να κάνουν. Φτώσω τους γλύφω τους παοξίδες. Καταλάβατε Φλόρι. Είναι και τα δύο πέναλτι, δεν είναι και τα δύο πέναλτι. Καταλάβατε Φλόρι. Δεν κατάλαβα. Εμένα έρχονται και κάνουν που εμένα παίρνουνε. Εσένα δεν έρχονται. Εγώ δεν έκανα την κότα να πω χι προγνωστικό. Εσύ μια... Εγώ δεν είπα γκολ και διπλό είπα. Σε κάνανε... Για να γλύψω το είπα. Σε κάνανε μια μήνυση στα 30 χρόνια και έχει χεστεί απάνω σου. Μια μήνυση. Κάθε εβδομάδα μήνυση μας κάνουν. Άιντε, άιντε, χέστη. Αυτό σημαίνει ότι έχεις τραφεί. Μπράβο. Άιντε. Μπράβο. Γερός να είσαι. Εμείς φτωχοί είμαστε. Τι να κάνουμε. Φτωχοί είμαστε εμείς. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, χορηγός μας ο Κοσμάγουλου. Αν σκέφτεστε λογικά και οικολογικά, επιλέγετε Vitex Eco Make a Wish. Πλαστικό ματ πιστοποιημένο, οικολογικό και αντιμικροβιακό χρώμα σε χιλιάδες αποχρώσεις με μεγάλη αντοχή στο πλήσιμο κλάσης 1. Σε 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη είτε βάβησε να κενίζεις. Στην Δυτική Θεσσαλονίκη Ιθάκης 62 Μαντών 3 στον Εύοσμο, Κέντρο Φίλιππ 74 και Ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα. Μην ξεχνάτε ότι την Παρασκευή που έρχεται ξεκινάει το τρίμηνο 28 Οκτωβρίου και το callmall.gr παρουσιάζει 3 εκδρομές με διαμονή, με μεταφορά στην πιο χαμηλή της αγοράς. Βουκουρέστι με 105 ευρώ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, Βελιγράδι με 95 ευρώ σε επτοδότο ξενοδοχείο και Μπάνσκο με μόνο 49 ευρώ σε τετράστερο ξενοδοχείο με απεριόριστο σπα. Τα ταξίδια πραγματοποιούνται με την εγγύηση του 1824 Travel με 2 διανυκτερεύσεις, μεταφορά και πρωινό. Πρόλαβε το αποκλειστικά στο goldmall.gr. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου.
δίνοντάς σας την οσκύλη σε ένα λεπτό και παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Στο www.stopart.gr βρίσκεται το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται και φυσικά μην ξεχνάτε όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στο καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, απεκτά σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη. Παλαιού σταθμού 36, δική ισοδοματά δικαστήρια, όντω λαχαναωρά. Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τέλος, να πω ότι μεγάλο μας χορηγός είναι Σκιάδη Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε ό,τι αυτοκίνητο χρειάζεστε, είτε Kia, είτε Hyundai, είτε Skoda, ετοιμοπαράδοτα, test drive, στις καλύτερες τιμές πάντα της αγοράς και με δώρο μέχρι το τέλος του μήνα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν είναι μικρό το ποσό, αξιολογήστε το και πάρτε το αυτοκίνητο τώρα που μπορείτε, είτε πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, είτε τηλεφώνοντας τώρα στο 2315-96-596. Σε λίγο ίσως έχουμε τον κύριο Κώστα Ράπτη, ο οποίος με έστειλε μήνυμα και προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί μας από την Πενσιλβάνια που είναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος αγόρασε τα τελευταία διαρκείας, τα αρκετά διαρκείας και τα έκανε δωρεά στα ορφανοτροφία. Επιχειρηματίας είναι, ξέρεις. Επιχειρηματίας είναι, ξέρεις. Επιχειρηματίας είναι. Κεφάλι είναι αυτό. Είναι πρακτικό αυτό το πράγμα. Κόσμος. Ναι. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Είναι παοξής. Δεν τον δέρνατε επειδή έχει λεφτά. Άμα ήταν παοξής θα τον δέρνατε. Τώρα που σας παίρνει τα διαρκείας είναι καλός. Λέει. Εσύ πες ότι δεν κάνει τη διαρκεία. Βρε άλλο λέω εγώ. Σας παίρνει παοξής τα διαρκείας. Ο Μυροφορίδης είναι παοξής. Γιατί δεν τον δέρνετε το Μυροφορίδη. Σας κάνει τη δουλειά γι' αυτό. Πάω στον κόσμο. Δεν ξέρω ποτέ τι ομάδα είναι. Βρε τι σε νοιάζει εσένα. Ο Ηρακλής πάντως δεν είναι μια φορά. Λέγε φίλε, ναι. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Παοξής από Αθήνα. Γεννήτσαρος δηλαδή. Ερωτικός μετανάστης. Α, τότε δικός μας είσαι. Ναι. Λοιπόν, επειδή ζω κοντά στη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Εγώ δεν θα μιλήσω για τον Άρη, θα μιλήσω για άλλο θέμα. Συγγνώμη κιόλας. Πες ρε φίλε ό,τι θες. Ελεύθερα μην. Ωραία. Είναι αποφασισμένοι οι αεκτίδες να πάνε να αγοράσουν μπλούζες κασκόλ του ΠΑΟΚ και να πάνε στον Ατρόμητο και να τα σπάσουν όλα. Το ξέρουμε. Είναι αποφασισμένοι. Το ακούω από τους πάντες. Ξέρω 200... Θα πάει η αθλητική βία. Θα πάει η αθλητική βία, θα τους συλλάβει και θα φάνε κάγκελο. Το ξέρω. Λοιπόν, αφού το ξέρω εγώ, το ξέρει και η αθλητική βία. Άμα θέλουν να κάνουν ζημιά τον ΠΑΟΚ, θα τον κάνουν. Ναι. Τη λεωφόρο Κηφισίας πέρσι στο τελικό έξω από το ΆΚΑ, ναι. 200 μηχανάκια με αεκτίδες, με ρόπαλα και με κράνη, κυκλοφορούσαν πάνω κάτω στο λεωφόρο Κηφισίας, τους κοιτούσαν οι ματαδίδες, τίποτα. Είναι χειρότεροι από τους Ολυμπιακούς αυτοί. Οπότε. Ζω χρόνια τώρα, είναι χειρότεροι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Ο ΠΑΟΚ μόνο με μείον χάνει το πρωτάθλημα φέτος. Αυτό είναι αλήθεια. Σωστό. Άλλο. Πολύ ωραία το λες. Πολύ σωστό. Μόνο με μείον. Και με πήρε, εδώ με πήρε από την Αλεξανδρούπολη η αξής άρρωστος φίλος μου και μου λέει στον Ατρόμητο θα πάτε μείον, μου λέει να το ξέρεις. Μόνο που δημοσιεύει. Αυτά φίλε, κοίταξε να δεις. Αυτά θα πάνε τα σπάσει και το ξέρω όλη η Ελλάδα. Δεν γίνεται. Αυτά γίνονται στο μούχτι. Αφού το δημοσιοποίησαν είναι βλάκες. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτά γίνονται στο μούχτι. Τα προβοκάτσια γίνονται στο μούχτι. Τα ξέρει όλη η Ελλάδα. Η αστυνομική διεύθυνση Αθηνών ότι θα πάνε οι αεξίδες με... Πάμε παρακάτω, ναι. Καλημέρα. Πόσο βλάκες μπορεί να είναι αυτοί οι αεξίδες. Ναι. Καλημέρα στην παρέα. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Να έχετε αντρομητάρα εδώ. Σήμερα... Για το παιχνίδι εχθές. Ναι. Για το παιχνίδι εχθές θα πούμε και για το δικό μας σήμερα. Για ναι. Το παιχνίδι εχθές ήταν πάρα πολύ ωραίο το ντέρμπι. Ναι. Με ήταν όμορφο μάτς. Και βοήθησε πάρα πολύ και ο Άρης. Με ρυθμό. Ναι. Βοήθησε και ο Άρης για να γίνει ωραίο παιχνίδι. Βοήθησε πολύ. Πολύ καλό παιχνίδι. Το ευχαριστηθήκαμε το πρώτο ντέρμπι που βλέπουμε τις προπονήσεις. Αλλά όταν έχεις ρε φίλε το Σιώπη, τον καλύτερο παίκτη του Άρη και μεγάλο απότα, το center back που το παιδί δεν έπαιζε, ναι. Που λένε ο Δελιζίζης. Έχει θέμα. Να σε ρωτήσω, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Αν, ναι. Να κάνω μια αναλογία τώρα εγώ. Αν ο Βέρμπλουμ, ναι. Κάνει 1,5 εκατομμύριο να παίρνει το χρόνο. Ο Σιώπης πόσο κάνει. Ο Σιώπης κάνει 3 και ο Μαντσόνο ο δικός μας κάνει 5. 100% ο Βέρμπλουμ είναι απατεώνας ποδοσφαιριστής. Τους ο Βέρμπλουμ θα πάρει πρωτάθλημα και θα είναι αδικία
για χαφάρες που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ και δεν πήρανε ούτε κύπελο Ελλάδος. Είναι αδικία σωστό. Που θα πάρει αυτό το παλτό Βέρμπλουμ πρωτάθλημα. Πάμε παρακάτω. Είπε ο φίλος πριν ότι μόνο ο ΠΑΟΚ που λέει ο ΠΑΟΚ μόνο με τιμωρία θα χάσει το πρωτάθλημα. Μπορεί να το χάσει και από τον Ατρόμητο πες χαιρετίσματα. Σήμερα δίνουμε ένα πολύ μεγάλο τεστ και παίζουν οι δύο καλύτεροι προπονητές του πρωταθλήματος. Ο δικός μας με τον Παντελίδη. Πολύ καλός ο Παντελίδης. Αδικημένος. Πολύ καλές ομάδες έχουν φτιάξει και οι δύο και με μικρό μπάζετ και θα δεις πολύ μεγάλη μπάλα. Σήμερα δεν βλέπω να κερδίζει. Για να δούμε. Θα δεις και τον Κουλουρίνα σκοράρει πάλι. Τα λέμε ρε. Γρηγόρη. Έλα. Θα σκοράρει πάλι ο Κουλούρη σήμερα και τον βλέπω να στραβώνει το στόμα του Κωστή δίπλα σου. Δεν πρόκειται να παραδεχτεί πάλι. Ποτέ ότι εισφάλει. Άστο. Πώς. Δεν πρόκειται να παραδεχτεί ποτέ λάθος του. Άστο. Α, εντάξει, για πλάκα εγώ, το κάνω πλάκα. Ρε, και εγώ τον πειράζω και στραβώνει, δεν βλέπει. Γιατί δεν παίζει ο Κουλούρη και παίζει ο Ζαμπάη εκεί πέρα. Πώς το λένε, ή δεν παίζει ο. Πήραν τη Arsenal. Γιατί. Να το κάνετε θέμα τότε. Γιατί δεν το κάνετε θέμα. Ευτυχώς που ο κύριος Λουτσέσκου ξύπνησε επιτέλους και έβαλε αυτόν τον παιχταρά τον Ουάρντα να το θαυμάσουμε κι εμείς. Και άμα δεν τον θέλετε εκεί στην Τούμπα και έχει με τον Λουτσέσκου. Ποιο να βάλουν, φίλε. Ποιο να βάλουν. Το Λινιό να βάλουν. Για τον Ζάμπα που τον έκανε ο Βαλεριάνος πλάκα. Και έβαλε το χέρι του φωτογραφία, γρατζουνίστηκε το χέρι του λέει. Πάτησε το χέρι. Σιγά ρε. Σιγά τα αίματα ρε Ζάμπα. Σιγά τα αίματα ρε Ζάμπα. 20 χρονών σε πάτησε το χέρι. Πάμε επόμενη γραμμή. Πρέπει να το βλέπουμε γραμμή. Τον Ουάρντα. Ναι. Ραπ, γιατί δεν λες ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει σημόες από την ΑΕΚ και Πασαλίδη από την Τρίπολη. Ξέρεις ή κάτι τέτοιο και δεν το είπες, το έκρυψες. Το στέλνει μήνυμα φίλος. Εγώ δεν λέω ότι είπες, το ξέρεις. Για τον Πασαλίδη, ναι, αλλά δεν το βλέπω βασικό. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Αυτόπουλε κόκκινε, εγώ είμαι. Ναι, Αλέξανδρε. Λοιπόν, άκου κάτι κύριε Αυτόπουλε. Όλοι οι κολλητοί μου λένε να σταματήσω να έρχομαι στη Μαρμίτα. Γιατί έχεις φάει μια, πώς το λένε, μια επίπληξη για το που με έπεσε η κλέφτη. Δεύτερο, έχεις φάει εκεί την κάρτα για το που με έπεσε η χασικλή. Τρίτη φορά δεν θα σου κάνω τίποτα, απλά θα σου κάνω μια μήνυση και θα τελειώνουμε. Κι εγώ μάρτυρας. Κοίταξε, εσύ έχεις τρελόχαρτο και δεν μπορεί να σε πειράξουν. Αλλά και εσύ να κάνεις μήνυση με τρελόχαρτο πάλι δύσκολο θα σε πιστέψουν. Αυτό το τρελόχαρτο λοιπόν. Έχω υπηρετήσει κανονικά τη θητεία μου και εδώ τον Κουλιανό. Τρεις μήνες μαζί υπηρετήσα μετά από 10 χρόνια. Και αυτό που λέει, κατάλαβες. Και εγώ θα αγαπάω την Ελλάδα και θα πω κάτι τελευταίο. Και εγώ κοινέ. Παρακαλώ. Με αγαπάνε όλοι οι Ακλειδείς. Το Ζήκο είδα από χθες. Πάνε έξω από τον Καφτατζόγλου, δηλαδή καλά που σε αγαπάνε οι Ακλειδείς. Βάλει και το καπέλο του Πάου. Ο Γαράβας, εγώ του έγραφα φάρμακα και πήγε άδικα. Σταμάτα ρε, μη μίλαζε. Πόσα παιδιά έχουν φύγει. Τέτοια, μαζί με Αλεξοτανίλ και έκανε αυτοκτονία μεγάλη. Ο Αγράβας ο οποίος... Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Γιατί τον κλείνεις, αυτά δεν είναι της κοινωνίας θέματα. Τα κρύβουν οι δημοσιογράφοι. Δεν τα βλέπω. Εγώ έκανα αυτό και έκανα. Γιατί όχι, δίνεις γραμμές. Γιατί, για να γλύψεις τον Ηρακλή. Είμαι κατά των ναρκωτικών. Τι είσαι κατά? Των ναρκωτικών, κακό είναι. Τι είσαι κατά των ναρκωτικών? Είμαι κατά, είναι γνωστό. Η θέση μου είναι πάγια, δεν αλλάζει. Αφού έχεις κάνει ναρκωτικά, με είπες. Εγώ έκανα ναρκωτικά. Κάπρισες, με είπες. Δεν με είπες ότι κάπρισες μια φορά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν με είπες ότι έκανες μια φορά τσιγάρο, να πούμε. Το ότι δοκίμασα ένα τσιγάρο σημαίνει ότι είμαι χρήστη. Είμαι κατά των ναρκωτικών. Γιατί κάπρισες? Το θεωρώ λέλαπα, τη μάστιγα των νέων και δεν γουστάρω. Η μάστιγα των νέων είναι τα μυαλά τους, τα οποία τα έχουν σαπίσει, να πούμε. Καλά, χρόνια φωνάζω για αυτό το θέμα. Αν αυτό είναι κακό, οκ. Φωνάζεις? Ναι. Τι λέει, ρε. Και έχω γράψει και έχω φωνάξει. Τι λέει, συγκινήθηκε ο κόσμος τώρα. Εντάξει, οκ. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Τι λες, τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Γεια σας. Για τον κύριο Κόκκινα θα να πω, χθες ήμουν από Σέρες, ένα ψυχικό. Ναι. Αυτό ψυχικό, ναι. Για το 01, για το fair play που τον έλεγα και μου είπα να βγω τη Δευτέρα ξανά. Ναι. Σ' ακούς, Κόκκινα? Ναι. Σ' ακούει, φίλε, ναι. Λοιπόν, χθες ήταν ο Μπίσερς βαροκαλύτερος στην 22. Ο Μπίσερς. Ο Ρουμάνος είναι κλεφτοκοτάς και πόνιρος. Ο Ροζέσο. Τι αλήθεια. Ναι. Ξέρεις γιατί? Ναι. Γιατί ρε παιδιά, σώα τα τέρπε δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Φοβάται να δείξει τη δύναμη της ομάδας, ας πούμε. Εδώ ήθελα να βγάλει τον Πρίγκεβιτς, να βάλει τον Καρέλι και του κάτσε τον κόλο Πρίγκεβιτς. Του κάτσε πάλι. Είναι κολόφαρδος. Είναι και κολόφαρδος. Κολόφαρδος είναι, άστο. Τον πάει τρένο. Τα άστρα του ουρανού τον πάνε τρένο. Οι χαρτορίκτρες λένε
Έλα σου πω τα χαρτιά. Ασίμωσε του λένε. Ακούω, Ραπτόπουλε. Δεν μ' αρέσει ο Τσέσκο σαν προπονητής. Κοίτα, προπονητής καλός είναι ο Λουτσέσκο, παιδιά. Δεν είναι αυτό που του καταλογίζουν ότι είναι ο προπονητάρας. Τρίγες. Είναι καλός προπονητής όμως. Ναι, μέχρι την Ξάνθρα, παιδιά, παραπάνω δεν πάει. Και... πάμε παρακάτω. Και κρίμα για τον Μπέλκα. Ναι. Κρίμα, μεγάλο κρίμα. Βάλτε ρε σε αυτά τα παλιοπόλα αυτά να... εντάξει ρε φιλά, μα τα κάθεις όλα τα γκολ. Ο Αζάρ θα ήταν, δεν θα τον ο Μπέλκας. Εντάξει και ήταν και τραυματίας. Κάθεται και παίζει τρεις θέσεις. Και αυτό είναι κακό για τον ίδιο τον εαυτό του. Ο Πέλκας έπαιξε, φίλε. Φίλε, ο Πέλκας έπαιξε, όχι για τον γκολ. Έπαιξε για τον γκολ, βέβαια. Αλλά κατά 70% έπαιξε για λάθη. Πάω πιο πολλά τρεξίματα πίσω. Ναι, αλλά δεν μπορεί, Ραπτόπουλε, δεν μπορεί να παίζει τρεις θέσεις. Είναι παίχτες. Ο Μπίζεσβαρ είναι ποιοτικότατος, αλλά δεν έχει τα τρεξίματα του Πέλκα. Δεν τα έχει. Εκεί πέρα, άρο χαφ να βάλει το Σάκοφ, γελάει ο κόσμος. Ποιο να βάλει εκεί. Να βάλει τον Καρέλι. Ποιο να βάλει εκεί. Τον ξέθαψε τον Μπέλκα, τον Καντουρί, τον Ανέτοιμο, τον Κρύο. Ποιον. Ο Πέλκας ήταν ο νούμερο ένα. Και επειδή τραυματίστηκε και τα λοιπά, ήταν μεγάλη απώλεια. Έστω και αυτό που έπαιξε που δεν ήταν τόσο καλός. Επόμενη γραμμή. Τρεξίματα έχει ο Πέλκας. Ποιότητα μεγαλύτερη έχει ο Μπίζεσβα. Με άλλα χαφ θα λέγαμε άλλα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Με τις συνθήκες του κάθε, του κάθε ρόστερ παίζουμε τώρα εμείς. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Έλα, Νάτος. Καλώς τον. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λιγάκι, 5 λεπτά δεν θα με διακόψει. Δεν σε διακόψει. 3 λεπτά μπορεί να μιλήσεις. Ωραία. Λοιπόν, ένα θέμα, κόσμος του Άρη. Λοιπόν, δεν σου κάνε το χατήρι αυτό που λέει να γίνουν παθαρίες και επεισόδια για να έχεις σε δουλίτσα. Γι' αυτό σε αναχωριέσαι. Ναι. Δεν σου κάνε το χατήρι, αξιοπρεπέστατος κόσμος του Άρη. Ναι. Κάθηκε στο ύψος του, έπνιξε την πίστα του, αναγνώρισε ότι η ομάδα έπαιξε σε κύπελο και πρωτάθλημα 2 μάτια στα ίσια και ήταν ανταγωνιστικότατη μετά από μια πορεία 4 χρόνια στα χωράφια και με 18 νέους παίχτες, στάθηκε στα ίσια και στα δύο παιχνίδια απέναντι στο ΠΑΟΚ μια ομάδα με δεκαπλάσιο μπάτζετ και στάθηκε στο ύψος του και γι' αυτό το λόγο χειροκρότησε και είναι άξιος συγχαρητηρίων. Μάλιστα. Και δεν έδωσε δικαίωμα να φάει μείον 3 κτλ. Ωραία. Δεύτερο σημείο. Η αγωνιστική ανάλυση του αγώνα που έκανες ήταν της πλάκας και θα σου πω γιατί. Γιατί όταν ο Άρης προηγήθηκε και από το 15 και μετά υποτίθεται σεβάστηκε τους χώρους και κλείστηκε πίσω και περίμενε. Ναι, δεν έβγαινε στην κόντρα. Απειλήθηκε. Δεν έβγαλε κόντρα. Έβγαλε με τον Τικινί ρε φίλε, έβγαλε. Και τον κόλ που το έβαλε στην κόντρα το έβαλε, δεν το κατάλαβα. Από εκεί και πέρα το σημείο που απειλήθηκε ο Άρης ήταν το σημείο μετά το 1-0 όταν φοβήθηκε το παιχνίδι και έμεινε πίσω μέχρι το 45. Όταν ο Άρης βγήκε μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο που λες ότι έπαιξε box to box και δεν σεβάστηκε τον αντίπαλο, δεν απειλήθηκε παρά μόνο στη φάση του γκολ. Πώς εσύ λες ότι ο Άρης δεν σεβάστηκε τους χώρους και απειλήθηκε και ο Άρης να πούμε το χάσε το παιχνίδι γιατί δεν σεβάστηκε. Μόλις έφαγε τον γκολ ο Άρης, το έφαγε στο 82. Έλα εδώ, έλα εδώ. Κόπηκαν τα πόδια ρε φίλε, χάνει πέναλτι, χάνει πέναλτι ο Άρης και τρώει μετά γκολ, τους κόπηκαν τα πόδια. Κόπηκαν τα πόδια. Φίλε, στο 83. Εντάξει. Δεν στέκει αυτό που λες ότι ο Άρης δεν σεβάστηκε τους χώρους γιατί δεν απειλήθηκε σε αυτό το διάστημα. Λοιπόν, τα λέμε το βράδυ. Τα λέμε το βράδυ. Παρακαλώ. Okay, επόμενη γραμμή. Τι έχεις το βράδυ, πες λίγο σου παρακαλώ. Τι σε νοιάζει αφού εσύ θες λεφτά για να το πεις. Θα το... έχω Ανατολική Στράκης 12. Δεν λαϊκό δικαστήριο. Το ρωτάω τι έχεις το βράδυ. Θα έχω πολύ άρρη πάω. Ζήτησα κάτι τώρα. Θα έχω πολύ άρρη πάω. Μήπως θες λεφτά για να το... επειδή είπες θέλω λεφτά για να έρθω. Για να έρθω, όχι για να το πεις. Α, μπορώ να το πω δηλαδή. Δηλαδή σου κάνω πρόμο, εμ τα ακούω κιόλας. Πρόμο εσύ για να κάνεις θα θες χαρτιλίκι μετά, γι' αυτό φοβάμαι λέω, γι' αυτό. Σε έχω ζητήσει ποτέ κάτι για να σου κάνω πρόμο. Πες μια φορά ρε κύριε, να σου ζητήσει λεφτά. Το πας λίγο λίγο. Τόσο κοπρόσκυλο μπορεί να είσαι. Το πας απ' έξω απ' έξω γι' αυτό. Όχι, αν θες να κάνουμε δουλειά θα πληρωθούμε. Ναι. Αυτό δεν μου λέγες πάντα. Πάντα. Και εγώ γιατί να λέω κάτι διαφορετικό. Καλά κάνεις. Ναι. Ωραία. Ανατολική Στράκης 12. Λοιπόν. Ποιο είναι το θέμα που θα έχετε σήμερα. Τι θα έχουμε. Το θέμα που θα έχετε σήμερα. Το Άρης ΠΑΟΚ. Το Άρης ΠΑΟΚ και τα 12 μίλια τα οποία κέρδισαν οι Έλληνες και είναι μεγάλη νίκη να πούμε και τα λοιπά και πρέπει να θυραμβολογήσουμε. Ναι, τα 12 μίλια. Θα πούμε και για τα 12 μίλια. Θα πούμε για το Αλτσχάιμερ. Για τίποτα για το Όφιο Ολυμπιακό. Για το Όφιο Ολυμπιακό, για το Αλτσχάιμερ του Μητροπολίτη θα πούμε. Που τον βγάζουν στη τηλεοράση τον άνθρωπο και τον εκθέτουν. Έχει πρόβλημα υγείας, δεν το γνωρίζω. Αλτσχάιμερ έχει ο Μητροπολίτης μας. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα και τον βγάζει το πρωί στα κανάλια και μιλάει και κάνει κακό τον βγάζει. Και κακό, καλά αυτή η δημοσιογράφη. Το θέμα είναι τραγικό. Και από τη Μητρόπολη δεν τον προστατεύουν τον άνθρωπο. Καλό άνθρωπο είναι.
τουλάχιστον ο δικός μας ο Μητροπολίτης. Μην μας βγάζεις εκτός. Ναι, προσέχετε. Θα έχουμε και πολιτικοκοινωνικά θέματα να πούμε. Ναι. Λέγε, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καταρχήν δεν υπάρχει πέναντι στο Τζανακάκη. Αυτά που λες τώρα είναι δεύτερο. Άμα είσαι Αριανός δεν υπάρχει πέναλτι στο Τζανακάκη. Και το πέναλτι είναι κανονικό του Άρντα. Δες το, έχει βάλει τα χέρια του εκεί, το έχει σκαρφαλώσει να πούμε εκείνος τι πήγε να κάνει εκεί. Και να μην περάσει ο δικός μας. Λοιπόν, καλά αυτά που για τα 50 άτομα που θα σε κάψουν και θα σε κάνουν, αυτά γελάει ο κόσμος για όσους ξέρουν. Τέλος πάντων, το Σαβαντάρι όσο δεν πάει, τώρα το δεν ξέρω, Ρούβλια βλέπεις, ξέρω ότι βλέπεις να πούμε. Και μπορεί να βλέπω Ρούβλια, ξέρω εγώ και εγώ τι να κάνω. Είσαι και πιανόλα γνωστή. Λοιπόν, ναι, πήρα από εσά που ρίξατε τον Άρη για να τα οικονομήσετε. Αυτά οι αναλύσεις. Τι να σε κάνω, ρε φίλε, αφού τα πήρατε για να οικονομήσετε και το ρίξατε τον Άρη 30 χρόνια. Για το καρναβάλι, μόνο καρναβάλια μπορεί να σε ακουντέσουν. Είσαι καρναβάλι. Τώρα, ρε φίλε, αυτό του έκανε στα μούτρα από κοιμάτρο. Πε κάτι, επιχείρημα. Έλα τώρα, κέρδισε και την ΑΕΚ τώρα και φέρει και ένα χί με τον Ολυμπιακό να κάνω το γύρο του θριάμου πριν τα Χριστούγεννα και να δω τη μάπα σου να πούμε. Εγώ πριν του Σαβαντάρο να πούμε. Ξέρεις τι, δεν καταλαβαίνεις. Βάζεις τον εαυτό σου ότι πώς σκέφτεσαι εσύ. Χαμπάρι δεν έχεις από Άρη, γι' αυτό είσαι και γενίτσαρος. Γενίτσαρος τι σημαίνει? Ναι, είσαι γενίτσαρος, φίλε. Τι να, άμα μεγαλώνεις σε μια οικογένεια Άρη και εσύ το παίζεις να πούμε τέτοιο, έχεις βγάλει το κόμπλεξ της ζωής σου για τον Άρη, είσαι γενίτσαρος. Είμαι γενίτσαρος. Είναι πρόβλημα, κατάλαβες. Okay. Είμαι γενίτσαρος. Πάντως κλέφτης δεν είμαι. Επόμενη γραμμή. Μπορεί να είμαι γενίτσαρος όπως λες, καλά κάνεις. Πάντως κλέφτης δεν είμαι μια φορά. Εγώ τούβλα από το Χαριλάο δεν έβαγα. Πάμε. Τούβλα. Τούβλα από το Χαριλάο. Τούβλα από το Χαριλάο μπορεί να φάω όταν με περάσω εκεί στο κεφάλι, να με πετάτε τούβλα. Μερικά, ενώ τούβλα από δολάρια. Από... Α, ναι. Γιατί κάτι τούβλα θυμάμαι. Κάτι... Τούβλα, ναι. Με τον Αντωνίου ερχόστε με το κεφάλι. Έλα, άσε τώρα τον Αντωνίου. Και έχει λιώσει το κοκαλάκι του τον Αντωνίου. Το θυμήθηκε. Τι καραγκιόζει. Λέγε, φίλε, ναι. Θυμήθηκε τον Αντωνίου. Εγώ αυτό που δεν σε δέρνω. Τι να με δει, ήρθε στην κηδεία και είχε πιει όλο το κογιάκι εκεί πέρα. Λέγε, φίλε. Καθυστερημένο. Εγώ είμαι καθυστερημένο. Βλάκα, σε κάνω και. Τζανακάκι δεν ήταν πέναλτι, το αλλού ήταν. Και τα δύο δεν είναι. Αυτό λέω εγώ, εσύ λες κάτι άλλο. Εντάξει, πες ό,τι θες, τι να κάνω τώρα. Έλα, φίλε, ναι. Ορίστε. Πάμε επόμενο. Μάλιστα. Ναι. Είδα ότι η ομάδα μου εχθές δεν μπόρεσε αρχικά να διαχειριστεί το 1-0 που κακώς τελικά μπήκε στο δεύτερο λεπτό. Αφήστε το πιστεύω. Α, ήταν ανασταλτικός παράγοντας αυτός, λες. Αρχίζω να πιστεύω πως το είδα το μάτς ότι δεν μου έκανε καλό. Ξεκάθαρα. Ναι. Δεύτερον, το center for μου, όχι επειδή έχασε το πέναλτι, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να ταιριάξει με τους υπόλοιπους. Οι άλλοι είναι ποιοτικοί. Φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να απαντήσει ειλικρινά. Καλή τοποθέτηση κάνει. Όταν είχε γίνει το παιχνίδι Κυπέλλου ανάμεσα στον Πάο και τον Άρη, είχα κάνει μια ερώτηση στον Κωστή και το λέω, καλά, τι κάνει αυτός. Ένα διάφορο παιχνίδι και βάζω τον Μπριγιόβιτς. Μπορεί να τραυματιστεί, μπορεί οτιδήποτε. Και μου λέει για να μην φάει γιούχα είναι υποχρεωμένος. Ρωτάω εσένα που ακούγεσαι σοβαρός και ότι έχεις μεστομένη η άποψη. Αν μετά το 1-0 γύρει ο Άρης πίσω, θα το ανεχόταν ο κόσμος αυτός ή θα γιούχαρε? Μα γύρισε. Εάν. Αν κλεινόταν στο 1-3 του γηπέδου. Κλείστηκε, αλλά δεν έβγαλε κόντρα. Δεν έβγαλε κόντρα. Δεν κλείστηκε τόσο. Έλα. Κοίταξε, αρχικά θεωρώ λάθος αυτό που έγινε από το 20 λεπτό και μετά. Έχασε τα πατήματα μέσα στο γήπεδο. Εάν είχα πάει με το 1-0 στο 60, ας πληρώνουν να πείσουν να πάρω το έστω. Ξέρεις τι έγινε, ξέρεις τι έγινε. Η μπροστινή σου γραμμή δεν βοήθησε καθόλου, είχες μεγάλες αποστάσεις. Δεν βοήθησε καθόλου στο ανασταλτικό κομμάτι. Η προστινή σου δεν το έχουν γενικά. Αυτό το λατινοκουλτουριάρικο του ότι πάμε να παίξουμε κατοχή μπάλα, κάνουμε άμυνα με κατοχή μπάλα κτλ. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Δεν είναι πρέπει. Συγγνώμη, Κωστή, όσον αφορά το περίφημο χέρι, να σου πω την αλήθεια, οπαδικά θα πω ότι δεν είναι, αλλά άμα μιλήσω ποδοσφαιρικά, αν γινόταν αυτό σε μένα θα το ζητούσα. Φίλε, για μένα δεν είναι όλα τα χέρια πέραντι. Αν ισχύει αυτό, εγώ ο μόνο λόγο που δεν μαλώνω σήμερα με τον Κωστή. Είναι γιατί με τα χέρια πάντα λέει ότι όλα τα χέρια είναι πέναντι. Θα σου πω κάτι. Εκεί κάνω την μπεκή, αλλιώς τσατίζω. Θα σου πω κάτι. Ο Τζανακάκης νοητικά δεν στέκει η ποδοσφαιρική του τοποθέτηση στη φάση. Ο Βιερίνια το πόδι του είναι πολύ καλό το δεξί. Με το αριστερό πόδι δεν μπορεί από την εξωτερική να βγει. Να κάνει μια καλή σέντρα. Να κάνει μια σέντρα. Δεν μπορεί, είναι κλειστός ο χώρος. Εσύ πας σαν Τζανακάκης λοιπόν και κλείνεις το κόρνερ. Όχι! Εσύ θα πας να κλείσεις με σιώπη βοήθεια ή όποιος είναι εκεί στόπερ, ένας στόπερ για να μπει ο σιώπης στα στόπερ, θα πεις κοντός είναι ένα θέμα και αυτό, μια ανάλυση πολύ έτσι λεπτομερής,
Αλλά ουδέποτε δεν θα πας στο κακό πόδι να κλείσεις. Αυτός κάνει τα βήματα, παίρνει τα βήματα προς το κόρνερ. Και πάει, και πάει το χέρι του, το χέρι του δεν το κουνάει, αλλά η κίνηση του σώματος και το χέρι εκεί το δίνει στον πέναλτι. Και τιμωρείς τη λάθος τοποθέτησή του στη φάση. Κάτι τελευταίο να μου επιτρέπεις. Ναι. Με την ΑΕΚ δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά αυτόν τον Ολυμπιακό μέσα στο Βικελίδης θα τον πατήσω. Αυτό. Θέλεις να τον πατήσεις, να δώσεις το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ μια ώρα αρχίτερα. Κωστή, δεν με ενδιαφέρει, ας το πάρει το πρωτάθλημα και καλά θα κάνει. Εγώ θέλω να βγω, αν, εφόσον μπορώ, Ευρώπη, και ό,τι μπορώ να διεκδικήσω από εκεί πέρα. Δεν μου λες, φίλε, βγαίνεις εσύ Ευρώπη. Αύριο αυτό. Ναι. Στον επόμενο. Βγαίνεις εσύ Ευρώπη. Επόμενο. Σταμάτα, ρε, κόκκινε. Στον βγαίνεις, επόμενο. Βγαίνεις εσύ Ευρώπη. Και παίρνω πάω το πρωτάθλημα. Και φωνάζουν οι παοξίδες από το Κορδελιό μέχρι τη Λάρισα. Ω, άντε βγες Ευρώπη. Παρακαλώ. Βγες Ευρώπη, ρε. Παρακαλώ. Και η Τρίπολη βγήκε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Ο Γιώργος από Κοζάνη είναι αστρολόγος. Τι είναι αυτός? Αστρολόγος. Αστρολόγος είσαι. Κοζάνη, παοξίδες, αστρολόγος. Ο Ραπτόπουλος είναι μέσα σε όλο κόκκινε. Θα παραγραφούν όλες οι μηνύσεις στον Ραπτόπουλο γιατί είναι Ελλάδα. Ο άνθρωπος είναι τροχός, είναι ελληναράς, είναι ο καλύτερος φίλος από όλους που υπάρχουν στο θέμα ζωδίων και τα λέει μια χαρά. Μπράβο, ρε Κώστα. Είδες, δικός μου άνθρωπος. Κοζανίτης, βέβαια. Έλα, ρε Γλυκόλης, ρε. Φίλε, είσαι υδροχός, ναι, εγώ είμαι αστρολόγος. Εγώ είμαι υδροχός, ναι. Το καλύτερο παιδί, απλώς σε παίρνω διαφορετικά γιατί είσαι ομός. Τα λες σκληρά στα ομά. Εγώ είμαι ταύρος, φίλε, τι είμαι κακός. Εσύ μόνο να τρως είσαι και να κάνεις σεξ, ρε, φίλε. Τι κάνω? Μόνο να τρως είσαι καλά και να κάνεις σεξ. Αγαπάς πολύ τις γυναίκες. Ο Ραπτόπουλος αγαπάει κάτι άλλο. Αγαπάει την Ελλάδα. Τον παρεξηγήσατε τον Ραπτόπουλο, ρε παιδιά. Ναι. Ο Ραπτόπουλος είναι τόσο καλό παιδί. Είναι το καλύτερο παιδί. Είναι ο καλύτερος φίλος όλες τις παρέες. Απλώς τα λέει ο Μα. Όχι, σε μένα τι ισχύει για τις μηνύσεις θέλω να πεις. Καλά για το σεξ και το φαγητό. Θα παραγράψουμε τις μηνύσεις του Ραπτόπουλου γιατί... Που θα παρεξηγήσετε τον Ραπτόπουλο. Και τις δικές μου τι θα τις κάνουνε. Μία έχεις, ρε κόκκινε. Εσύ μία έχεις, ρε φίλε. Μία. Επειδή σου είπα ότι έχω μία, τον πιστεύεις. Θα έρθει να τρως λίγο. Γλάδος ένα να... Τι να σου πω, ρε φίλε κόκκινε. Δηλαδή, μια χαρά ήταν ο Ραπτόπουλος. Είναι προπονηταράς. Εγώ θα δω τον Ραπτόπουλο με λίγα λόγια στον πάγο να γελάσουμε. Δηλαδή, τι τώρα, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Μια χαρά ήταν ο Ραπτόπουλος. Παρεξηγήσατε τον Ραπτόπουλο, παιδιά. Ο Ραπτόπουλος είναι Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι τροχός στο ζώδιο. Ακούς, Κώστα. Άκου, λέει. Πες κι άλλα καλά. Α, να σκάσει ο κόκκινος. Είσαι υδροχός. Έχεις σκάσει τώρα. Υδροχός, στον ζώδιο. Υδροχός, τι. Μπράκου, ο άντρος ο υδροχός είναι υδροχός. Πάει. Μπράβο. Άρα είσαι αυτό που είναι. Είσαι στο στοιχείο. Καλός άνθρωπος. Από ποιο μέρος είπες ότι τηλεφωνείς? Κοζάνη. Σε παρεξηγούν. Σούρδος είσαι. Σούρδος είσαι. Σούρδος είσαι. Σούρδος είσαι. Μισοσούρδος, μισοσούρδος. Έχεις και γραφείο έτσι που δίνεις προβλέψεις να επισκεφτούμε. Ναι, βγαίνω και σε εκπομπή, ναι. Έχεις καριέρα δηλαδή, μάλιστα. Απλώς, φίλε, Κώστα, σε παρεξήγησαν, τα λες σωμά σκληρά και δεν σε ενδιαφέρει και σε δημόσια σχέση να κάνεις. Σαν τα δαμάσκηνα πρέπει να σκληρά, αλλιώς δεν μην τα παίρνεις. Παύρε, πρόσεξε, μην τρως πολύ τα νεύρα της ψυχολογίας σου, φίλε. Εγώ βάζω στοίχημα ότι είσαι πάνω από 140 κιλά, εσύ που με λες εμένα. Εγώ με φίλε 95. 95 με τι ύψος? 1,75. 1,75 με τα χέρια ανάταση. Ναι, ρε φίλε, γιατί με κοροδεύεις, γιατί με κοροδεύεις τάβρε. Ο Ραπτόπουλος κοροδεύει ποτέ? Όχι, τρελός ο Ραπτόπουλος κοροδεύει. Ο Ραπτόπουλος είναι το καλύτερο που τον παρεξηγήσατε. Άγιος! Είναι. Απλώς τα λέει ο Μα, τον έχετε παρεξηγήσει, έτσι είναι οι υδροχόοι. Τα λένε ο... Επειδή είναι καλός... Εσύ τι ζώδιο είσαι? Εγώ είμαι... Για πέρα, τι κατάλαβες? Διάλειμμα, δεν υπάρχει ελπίδα. Τι μου λες, όταν ο Μυροφορίδης ήταν στον Άρη. Ναι. Τι έλεγε για τον Παπαδόπουλο? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Όχι. Τι ξέρεις? Δεν το ξέρω, για πες μου. Τι είναι αστείος, έλεγε. Φέρτα, να τα ακούσω. Τι φέρτα να τα ακούσω? Ρώτα τον, έλεγες τέτοια πράγματα. Και ότι αυτοί εδώ έρχονται στην Ελλάδα για να πάνε στα μπουζούκια, κάτι τέτοια έλεγε. Τώρα πώς έγινε δηλαδή? Δεν το γνωρίζω. Πώς έγινε τον Πάπα σοβαρός? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζεις? Δεν το γνωρίζω. Και τι γνωρίζεις? Αυτό που λες δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζεις. Όχι. Και είναι καλό μέσο πίεσης τώρα αυτό που κάνει, είναι έξυπνος ο Μυροφορίδης. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από πίσω δεν έχει κόσμο να βγάλει έξω. Αυτή είναι. Εσύ η... πες δεν έχει κόσμο. Δεν ξέρω εγώ, ρε κόκκινε, τι να σε πω. Είχε ανάγκη να γλύψει ο Μυροφορίδης τώρα. Όχι, ο Μυροφορίδης είναι ανάγκη να κάνει τη δουλειά, να ανεβάσει την ομάδα για τη δουλειά του. Και την ξέρει καλά να την κάνει. Είναι καλός, ο καλύτερος στο είδος του είναι. Λες κάτι όμως το οποίο δεν το γνωρίζω, το ακούω πρώτη φορά. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει.
Και δεν έχει καμία σχέση με το θέμα. Πώς δεν έχει σχέση? Καμία. Άμα λέγω έναν ότι είναι σόβαρο και έρχεται για τα μπουζού και μετά πώς γίνεται να πούμε και είναι σοβαρό τώρα. Πάντως εμένα η μάπα του Τον Πάπα δεν με κάνει κλικ, να έχει υπόψη. Τέλος πάντων, πάει στον κόσμο εσύ, ό,τι θες κάνει τώρα. Ναι. Πάμε. Άντε, πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Άκουσα και όλες τις διαφημίσεις. Είστε ωραίοι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Παιδιά, σε 30 δευτερόλεπτα θα λυθεί όλη η συζήτηση. Ναι. Παίζει το πρώτο μάτς κυπέλου στην Τούμπα. 1-1. Ένα-ένα. Ναι, ναι. Παίζει ο ΠΑΟΚ το πρώτο μάτς στην Μπενφίκα. 1-1. 1-1. Ερχόμαστε εδώ να παίξουμε την Μπενφίκα. Κερδίζουμε 1-0. Χάνει ευκαιρία ο Ζαμπά. Ποιος ΠΑΟΚΣΙΣ πίστευε ότι στο τέλος θα φύγει νικητή ο ΠΑΟΚ? Ουδής. Ναι. Είναι το ίδιο και χθες ο Καριλάου. Ναι, 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 φαινότανε. Ναι. Δεζαβού είναι αυτό. Ποιος αργανός πίστευε ότι θα φύγει? Και που λένε τώρα λούμπες, δεν παίζουν ρόλο τα μπάτζετ. Πώς δεν παίζουν ρόλο τα μπάτζετ? Βεβαίως και παίζουν. Αν είχε ο Άρης ένα Πρίγιοβιτς, αυτή τη στιγμή θα είχε και... Πώς θα τον είχε ο Άρης τον Πρίγιοβιτς, με τι λεφτά τον έχει τον Πρίγιοβιτς? Λέμε αν. Και πάλι αν. Καλά που έχει τον Γιουινές. Για τον Άρη καλός. Ναι, εντάξει, αν είχε όμως ένα καλύτερο, θα είχε κερδίσει. Εντάξει, πώς θα το βρει, ο καλύτερος θέλει λεφτά, πώς θα γίνει? Αυτά είναι δεζαβού, είναι σαν... Μα αυτό η ιστορία με τους φίλους του Άρη είναι ότι σήμερα ο Άρης είναι όπως ήταν τη στιγμή που θέλατε να φύγετε, να τον πάρετε στα χέρια σας για να τον κάνετε μεγάλο. Τελικά γυρίσατε πίσω στα χρόνια του Γκράντα. 8ος, 7ος, 6ος, 5ος ο Άρης. Εγώ είμαι καλό σωματείο, ο ΠΑΟ καλύτερος και χαιρόμαστε γι' αυτό. Μα χαίρεσαι για κάτι το οποίο έκανε σε επανάσταση. Δεν χειροκροτάς μετά το 1-2. Εγώ είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Ναι, α. Και εμείς χειροκροτήσαμε όταν χάσαμε από την Μπενφίκα. Γιατί χαρήκαμε. Τα γάρια είστε, ρε φίλε. Φάγατε 4 γκολ από την Μπενφίκα. Σας έκανε fair play 50 λεπτά. Αυτός, ρε φίλε, είναι άνθρωπος. Επειδή χειροκροτείτε μια ανώτερη ομάδα, θεωρεί ότι πρέπει να τους φάτε τους ζωντανούς. Όχι, Ραυτόπουλος, αυτό είσαι λάθος. Ποια εγώ ομάδα χειροκροτήσαμε, τους δικούς τους χειροκροτήσαμε. Αλλά εδώ είσαι λάθος. Και όπως οι παίκτες του ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Άρης 1-1, πήγανε στην Κερκίδα να χειροκροτήσουν τον κόσμο. Δεν πας! 1-1 με τον Άρη στην Τούμπα έφερες. Φεύγεις στα αποδυτήρια, κάνεις μπάνιο, δεν μιλάς, φεύγεις. Μην είσαι απόλυτος, ξέρεις από ποδόσφαιρο, μην είσαι απόλυτος. Πώς να μην είσαι απόλυτος δηλαδή? Χάνω εγώ από τον ΠΑΟΚ μέσα στην Χαριλάου με ανατροπή. Τα τελευταία 8 λεπτά η γλώσσα μου έφτασε μέχρι τις φτέρνες, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Και χειροκροτάω, τι να χειροκροτήσω, την προσπάθεια. Την προσπάθεια, α, ρε φίλε. Εντάξει. Στον αθλητισμό δεν γίνεται να κερδίσει συνέχεια. Στον πρωταθλητισμό δεν έχει, φίλε, δεν έχετε. Στον αθλητισμό είπα. Η ζωή είναι πρωταθλητισμός. Αθλητισμό άμα κάνεις, πας στο Ταμείο Ανεργίας και περιμένεις απ' έξω εδώ στο επίδομα. Άστο. Πρωταθλητισμό κάνει ο Άρης δηλαδή. Τι, ανταγωνισμός δεν είναι, τι δεν κάνει πρωταθλητισμό? Όχι, δεν κάνει, άλλο είναι πρωταθλητισμός. Εντάξει, παίξανε καλά. Φρεοπάω στο Χαριλάου χθες πήρε το πρωτάθλημα και άλλοι χειροκροτάνε την προσπάθεια. Άμα τρελάνεις τώρα. Την προσπάθεια της ομάδας. Ποια ομάδα του είναι ο ΠΑΟΚ και έκανε το γύρο του Θριάβου εχθές. Και δεν κατάλαβες ότι στεναχωρέθηκε εχθές. Δεν το βλέπεις. Και έρχεται και συνέχεια. Που κερδίζεις πόντους από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Δεν βλέπεις ότι στεναχωρέθηκε. Συνέβησε τον ρε παλικάρι μου λίγο. Δεν συνέβησε. Καλός, ξέρει μπάλα. Δεν ξέρει, αλλά έχει μια γνώμη και μια άποψη που δεν αλλάζει. Με αυτό. Τα λαλαλα. Βλέπει τα, άμα δει καινούργια Τούμπα, ναι, θα αρρωστήσει. Αυτό θέλει εκεί. Να μην μπορεί να πάει στην τουαλέτα. Αυτά. Έχει άλλη κουλτούρα. Δεν μπορεί να βλέπει να χειροκροτάς τον αντίπαλο. Έτσι. Ενώ ο κόκκινος που 30 χρόνια τα ίδια παντού έχει άλλη κουλτούρα. Και 18 χρόνια τα ίδια παντού. Η άλλη κουλτούρα είναι αφάνκατε. Φύγε φίλε, επόμενη γραμμή. Μιλάμε για κουλτούρα τώρα. Το μουσι του 3 κιλά ψήρες έχει. Πάμε παρακάτω. Το ξύρεις ρε το μουσι. Μουσι είναι αυτό. Έχει και το σβέρκο να πούμε τον παχύ παχύ. Δυο τάπλες έκανε από πίσω. Πάμε φίλε, ναι. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Ραυτόπουλε, να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσει κάτι. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Ναι, τελείωσε. Παίξαμε 30 αγωνιστικές. Ναι, τελείωσε, τελείωσε. Έβγαλε τον ΠΑΟΚ, εσύ πρωταθλητή, ε. 1-33 πήγε. Εσύ τι ομάδα είσαι? Χαϊβάνι. Τι ομάδα. Αργιανός είμαι, Αργιανός. Ναι, τι, δεν έχω καταλάβει. Μονάστον αυτός είναι αυτός. Περίμενε. Αυτός είναι αυτός που είναι. Ερώτηση, γιατί αλλού είναι το θέμα. Αλλού είναι το θέμα. Αλλού είναι το θέμα και θέλω να τον απαντήσει εσύ. Λίου. Αυτός τώρα κάθεται και λέει. Τι είναι αυτοί οι Αριανοί, οι χαζοχαρούμενοι που χειροκροτήσαν μετά το τέλος του αγώνα? Ναι! Τι έχεις να το απαντήσεις? Τι με απαντάς?
Ρε φίλε, σε αυτό δεν έχω να του πω κάτι. Έχει δίκιο κατά τη δικιά μου άποψη. Δηλαδή, εσύ τι έπρεπε να του χειροκροτήσει. Χάσανε δεν πάνε να μπουν ένα δίρουνε για να χτυπήσουν. Αυτό λέω να του χειροκροτήσει. Φύγανε και τα χωρέα. Την ομάδα σου. Τι να χειροκροτήσει την ομάδα του. Ναι, πάνε, φύγε σπίτι σου. Πάνε σπίτι σου. Δεν πρέπει να στηρίξει την ομάδα σου με κάθε τρόπο. Τη στήριξε, πήγε, την χειροκρότησε. Φώναξε, έκανε, έχασε. Χειροκροτά το ένα-δύο. Άμα χάσει άδικα, άμα οι παίχτε σου κάνουν υπερπροσπάθεια και έχασε αποτύχει να τη χειροκροτήσει, αλλά δεν έχασε άδικα. Για να λέμε τα σίκα σίκα, έκανες πολλά λάθη. Ρε πάλεψε η ομάδα σου, προσπάθησε. Ρε καταλαβαίνεις τα ελληνικά, ρε. Ήρθες στο Καριλάο και έκανε γύρω το θριάμβο. Ρε Πάπουλε, να μου πεις αν συμφωνείς, ρε φίλε. Ξεκινάει το μάτσο, ο ΠΑΟΚ πιέζει πάνω τον Άρη. Προηγείς 1-0. Πράγμα το οποίο το συμφέρει τον Άρη. Βγάλει την αντιπίθεση, κάνει τον γκολ στο 3. Σωστά, σωστά. Μετά από 10 λεπτά, 15, γίνεται ακριβώς η ίδια φάση καρμπών. Βγαίνει ο Ντικινή από τα αριστερά και έχει το γυμνέ στο πέναλτι και δεν σπάει την μπάλα να κάνει το 2-0. Σωστά, σωστά. Πότε κάνει φάση ο ΠΑΟΚ. Έχω φάουλ έξω από την περιοχή που είναι penalty foul. Έχω shoot από τον γκάμα ελεύθερο από το ημικύκλιο που είναι goal shoot. Και ο ΠΑΟΚ κάνει μία φάση με το λάθος του Σιώπη και βγάζει το διπλό τεταρτέ το Κουέστα. Αυτό ήταν ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου. Από αυτό τον ΠΑΟΚ έχασα. Το match το έχασα επειδή είχα τραυματίες. Το έχασα επειδή ο προπονητής μου έκανε λάθος την αλλαγή. Έβαλε τον Ασλίδη ενώ δεν έπρεπε να βάλει τον Ασλίδη. Έπρεπε να κάνει αυτό που είπε ο Ραπτόπουλος. Να τραβήξει το Ντικινή μπροστά και να βάλει μέσα το Μαρτίνε. Το Μαρτίνε τι τον πήρατε, ρε. Αλλά άστο αυτό. Άστο αυτό. Όσον αφορά τα πέναλτι που είπε Ραπτόπουλε, να σου πω κάτι. Του ΠΑΟΚ το πέναλτι το δίνεις και δεν το δίνεις. Εσύ είσαι κατηγορηματικός ότι το πέναλτι του ΠΑΟΚ ήταν πέναλτι. Δεν μπορείς να λες ότι το πέναλτι του ΠΑΟΚ ήταν πέναλτι, γιατί το χέρι ούτε σε προέκταση. Πρόσεξε να δεις. Τον όγκο του μεγάλου. Πρόσεξε να δεις. Πάρ' το Τζανακάκι τηλέφωνο. Ρε Τζανακάκι, τι σχέση άντε, έχει άμα περίμενε, το Τζανακάκι σκέφτηκε ρε εσύ άντε πες ότι είσαι ξένος και ήρθες φέτος στον Άρη. Απαράδεκτος για επαγγελματίας ποδοσφαιριστής Τζανακάκι να πάρεις τα βήματα της εσωτερικής και όχι να κλείσεις το πόδι του αλλού. Τι με λες τώρα για τον Τζανακάκι, την έκανε την πατάτια. Η παράβαση έχει σχέση με το τι σκέφτηκε τον Τζανακάκι. Μα φταίει ο Τζανακάκης που γίνεται τον πέναλτι. Δεν είναι άτυχη στιγμή. Ένα προπονητή. Δηλαδή, θα τον πω εγώ, θα έχω το Βιερίνια. Θα του πω πέρα από την εξωτερική, α τη βγάλω εγώ κόρνερ. Θα κάνω ένα σπριντ 3 μέτρα. Δεν θα είναι 15 να με φύγει. Να είσαι πιο γρήγορο. Στα 3 μέτρα ωραία. Σε προλαβαίνω. Στην παίρνω κιόλα την μπάλα μαλάκι να πούμε. Το πέναλτι που παίρνει ο Άρης, λες, βγαίνει και λες σήμερα ότι δεν είναι πέναλτι. Και για μένα δεν είναι, φίλε. Ωραία. Είναι. Ούτε για μένα είναι, αλλά θα σου πω κάτι. 14 Δευτέρου του 2009 ο Άρης παίζει με τον Ολυμπιακό κάτω στο Καραϊσκάκι. Γίνεται η σφαγή του αιώνα εκεί κάτω και αποβάλλεται ο Βιτόλο με δεύτερη κίτρινη κάρτα με σπριν με τον Μπάντο, άμα θυμάσαι στη δεξιά. Το 2-1 με μιλάς. Δεξιά. Ε, το 2-1. Μιλά, ναι. Ναι. Θυμάσαι το 2009 την κόκκινη του Βιτόλο, τη δεύτερη όλα κίτρινη. Όλα τα θυμάμαι. Και ωραία. Εκείνο το φάουλ ήταν φάουλ και κίτρινη κάρτα, Ραπτόπουλε. Γιατί ακριβώς την ίδια κίνηση κάνει ο Βιτόλο. Α, αυτό δεν ήτανε. Α, δε βάλε 15 Δευτέρου, βάλε την εκπομπή που έκανε στη Μαρμίτα να δεις τι είπε, Ραπτόπουλε. Να δεις ότι δίκαια αποβάλλε το Βιτόλο, αυτά έχεις πει. Γιατί προεκτείνει το σώμα του και βάζει το χέρι του στο λαιμό του πάντου. Αυτό που μα έκανε μα πρόλαβε ο δικός σου και έβαλε το χέρι στο λαιμό του Άρντα. Και εκεί έχω εκτός, την αίσθηση εγώ. Ναι, το βάζει ρε φίλε ο αμυντικός, το βάζει, το ρίχνει κάτω, είναι πέναντι. Εσύ μου λες ότι πήρε την μπάλα. Να είσαι καλά, φίλε. Μπάλα. Να είσαι καλά. Εντάξει. Παρακαλώ. Πάντως συμφώνησε. Στεναχωρεμένος δεν χειροκροτάω. Η παράσταση έλαβε τέλος, φεύγει ναι. Σπίτι. Χαίρετε. Πολύ χαρούμενη ακούω. Καλά, πάντα χαρούμενη με τι. Αφού κέρδισε ο Πάο και εσύ δεν είσαι. Αφού είσαι χαζοχαρούμενη. Αφού κερδίσει η ομάδα μου εμένα και οι δύο. Ποια ομάδα σου, ποια χαζοχαρούμενη, τρεις ομάδες. Παναθηναϊκός είναι. Άμαρ και εσύ ομάδα από και πέρα. Δεν μου λες Ραπτόπουλε, εσύ που ξέρεις από μπάλα, ναι. Δίπλωμα έχεις. Ναι, τρελού. Έχω και δίπλωμα. Ε? Έχω δίπλωμα προπονητή. Δίπλωμα οδήγηση και δίπλωμα επαγγελματικό. Έχω δίπλωμα, έχω δίπλωμα. Που κάνεις αυτά για το ποδόσφαιρο, ναι. Έχεις. Πλήρωσε και το πήρε. Το πλήρωσε από τον Μάρκοβιτς και το πήρανε. Ναι. Ναι, αμέ. Κακώς το δώσανε. Μου το δώσανε όμως. Κακώς το δώσανε. Όλα αγοράζονται, ρε κουκουρούκου. Από τη στιγμή που λες ναι. Ότι ήταν το πέναλτι του ΠΑΟΚ ήτανε και το Άρη δεν ήτανε, ναι, ναι. Τι άλλο να σου πω. Τι άλλο να σου πω. Εσύ ξέρεις τι? Εσύ από μπάλα. Ξέρω, ναι. Με συγχωρείτε, πού την έμαθες. Τι στο σχολείο. Είναι περίεργη να μάθω πού έμαθες μπάλα. Εκεί που έμαθες. Στην μηχανιώνα που είχαν του κλώτσου και του μπάτσου. Α, ντροπή. Ντροπή. Τώρα αυτά είναι. Κάτσε, άστερα να μιλήσει.
Λέει, δεν θέλω να τα βγάλω στον αέρα για να μην σε ρεζιλέψω. Να τα βγάλεις και να με ρεζιλέψεις. Όχι, δεν θέλω. Δεν γουστάρω έτσι. Δεν γουστάρεις έτσι. Απλά από μπάλα δεν έχεις ιδέα. Δεν ξέρεις. Δηλαδή τώρα μια γυναίκα κρίνει εμένα άμα ξέρω μπάλα ή όχι. Ναι, μια γυναίκα σε κρίνει. Και ναι. Είσαι και γριά κιόλας. Ναι, και είμαι. Είμαι 54 χρονών. Εσύ για τα σκυλιά είσαι. Είμαι γριά. Το κόκαλο σε γυλιώσει. Το κόκαλο μια χαρά είναι. Α, κι άμα θες έρχομαι και πέρα ξαπλακώνω τις γρήγορες. Α, κάνεις και μπόξ. Α, ξέρω, ναι. Ξέρεις τι ξέρω. Με τα βυζιά θα με δίνεις, που πολλά. Μου κρεμάζει. Με τι. Ό,τι θες. Άντε καλά. Με ό,τι θες. Άντε καλά. Μάθε μπάλα και ναι. Μετά πάρε μικρόφωνο και μίλα. Έλα βρες να βγει. Ενώ ο Γρηγόρης κοίταρε κύριος ρε ο Γρηγόρης. Σ' αρέσει ο Γρηγόρης. Έτσι όπως τα λέει μου αρέσει. Α, ναι. Στα λόγια, σαν άντρα σ' αρέσει. Μ' αρέσει έτσι όπως τα λέει. Πάρ' το να σε κάνω μισά ώρα να κάνεις τις. Θα περιμένει. Μιλάω για τα λόγια. Άντε φύγε μωρί από εδώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Sex maniac δεν υπάρχει. Κατάλαβες. Θα θες το γερανό. Του Κασαγιάννη για να... Άντε. Για τους γερανούς κάτι έλεγε για τους φαλακρούς. Ναι. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Φιλαράκι, θα σα πω πάλι ξανά γιατί είναι και το φίλο. Άντε πάλι τα ίδια. Είπαμε, έχασε το στίγμα στα γοριλάκια, θα φάμε το κοτοπουλάκι μας μέσα στην εβδομάδα. Πάει. Μπράβο, τελείως. Να ακούσεις και είναι και το φιλαράκι με το πρωί δεν ήταν. Ποιος, ο Μπένι Χιλ, δεν ήταν ο Μπένι Χιλ. Όχι, δεν τώρα, ήταν ο ήτανε, τώρα είναι, έδωσε ένα στάνταρ αποτέλεσμα. Ναι. Και είπε. Τι. Ο αγώνας του Χαριλάου θα είναι 1-2. Δεν το σκύλο, το είπε. Και του βγάζει το καπέλο. Το έπαιξε, ρε. Μπράβο. Δεν το βγάζει το καπέλο, συμφωνείς. Τελείωσε. Πάει. Βρε στο στίγμα, δεν πιάνεται αυτός. Και να σε πω και κάτι άλλο. Όχι, αυτός έκανε δημόσιες σχέσεις. Γιατί λέει εμένα ότι κάνω δημόσιες σχέσεις. Δια το πλησίασα κι εγώ. Δηλαδή. Θα προηγηθεί ο Άρης και θα ισοφαρίσει ο Άρντα. Γιατί είπα ευθέως τι πιστεύω. Τελείωσε. Ναι, και κοίταξε να δεις. Και το είπα σε φίλο μου Αριανό στον αέρα. Δεν κρύφτηκα. Όπως πριν από χρόνια τσιρίζαμε εδώ μέσα. Όταν είχα δώσει ένα διπλό τον Παναθηναϊκό μελέτο. Εκείνο το 1-4 και γιατί το δίνει διπλό. Ποιο μάτς. Γιατί 1-4 που έλεξε μέσα στην Τούμπα. Γιατί είναι μια κλάση καλύτερη. Πότε έλεξε 1-4 ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Έχει 10 χρόνια. 1-4 ο ΠΑΟΚ έχασε με τον Παναθηναϊκό μέσα στην Τούμπα. Ναι. Δεν έχασε ποτέ 1-4. Δεν έχασε 1-3. Δεν έχασε 1-4 κόκκινο. 0-3 έγινε 1-3 με πέναλτι του Βιερίνια. Λέγε φίλε. 1-3. Να μιλήσω λιγάκι. Ναι. Έλειπε καλό παίκτη από την άμενα χθε, ναι ή όχι. Ποιο έλειπε. Ποιος είναι με το νούμερο 5 ο αρχηγός, ένα ψηλό άτομο που τουλάχιστον που άξιζε να παίζει για να καλύψει τη θέση που ήταν ο Μπρίλοβιτς. Α, μιλάς για τον Έλληνα στόπερ του Άρη, βέβαια. Έλειψε. Έλειψε. Βέβαια και έλειψε. Λείπει, γιατί αυτό το παιδί, μιλάμε ότι χρειάζεται στην άμυνα που έχει ο Άρης. Βέβαια, έλειψε ο... Είναι, πώς το λένε. Από καταγωγή από ο center back του Άρου Έλληνας, αχ κόλλησε το μυαλό μου. Ο Δελιζής έλειψε. 11-12 ήταν. Είναι παίχτης και είναι σταθερός παίχτης, δηλαδή και όταν χτυπιέται κόρνερ και είναι ατομικά κοντάρι τον άλλο τον παίχτη το center for, εκεί ήταν το φανερό ότι δεν υπήρχε θέση άμυνα του Άρη. Ήτανε λάθος του προπονητή, δεν ξέρω ο τραυματισμός του ποιος ήταν, αν υπήρχε τραυματισμός τώρα το δάχτυλο του ήταν. Έπρεπε να είναι στον πάγκο σε 18. Αντί να του βάλεις και ένα 20.000 πρόστιμο αυτός που έχει λεφτά να το βάλεις στίγμα να τα πάρεις, ένα κοτοπουλάκι τον έβαλε κι εσύ. Έτσι κοίταξε να δεις από το έβαζα, ήρθα στη Μαρμίτα, σε είπα. Ήρθα να βάλω το στίγμα. Πήγες με τη βαλίτσα εκεί και δεν βρέθηκε καμία κότα να βάλει μέσα. Μόλις μπήκε μέσα ο Μάρκος, μύρισε ΠΑΟΚ δεκαετία του 70. Πηδούσαν από τον μπαρ, δεξιά. Πηδούσαν από τον μπαρ, λένε ποιος μπράβος είναι αυτός. Τι άνθρωπος είναι αυτός, τι διάστημα. Ο άνθρωπος πήγε με το βαλιτσάκι στο χέρι να βάλει στίγμα και αυτοί πηδούσαν από τα παράθυρα. Θα πάει όσο θέλει, έτσι. Έγινε. Παρασκευή μάλλον θα το κάνουμε το τραπέζι. Κλείσε. Άντε θα με πεις. Άντε. Κατάλαβε γιατί σου λέει Παρασκευή. Του Αγίου Δημητρίου είναι εκπομπή, δεν έχουμε. Σε κάποιο Δημήτρη γιατί θα είμαστε. Γιατί δεν έχετε εκπομπή του Αγίου Δημητρίου. Γιατί τι... είναι αργία. Δεν καθόλου αργία του Αγίου Δημητρίου. Αμέσως θα κάνεις αργία του Αγίου Δημητρίου. Τι ήταν ο Αγίος Δημήτρος, το κάνετε και Άγιο. Ήταν Άγιος. Πόσο σκότωσε αυτός που ήταν Άγιος. Πόσο έφαγε. Παρακαλώ. Παρακάτω, έλα. Όποιος σκότωνε τον κάνα Άγιο αυτή. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αμέσως ο Κολαράς να κάτσει την Παρασκευή, να μην κάνει εκπομπή. Δεν είναι, κανονικά κάνουμε. Λέγε φίλε. Έλα, καλησπέρα, ο Παγουράς είμαι, τι γίνεται. Καλώς τον, τι έγινε, πέφτεται.
Λοιπόν, θα μ' αφήσει δύο λεπτά. Πήρατε τον Κλάους Αθανασιάδη, Σέντερφορ και τον Ξίδη. Λοιπόν, λοιπόν, ποιο Ξίδη, ρε φίλε, που πάει ο Θεός με τον Ξίδη. Για τον Κλάους, άκουσε με. Έχει δικαιωθεί. Έτσι, αντρίκια μιλάω. Δεν βλέπω φως με τον Κλάους, τίποτα. Κέντρο αποκατάστασης ο Μπαζιάννα. Λοιπόν, θα μ' αφήσετε δύο λεπτά. Πολύ ωραία τα είπε ο Κόκκινο. Δύο λεπτά, έχω χρόνο. Συγγνώμη, ο Πετράκης μ' αρέσει, αλλά για τον Κλάους. Γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο τον προσπαθεί να τον δώσει χρόνο συμμετοχής. Τον έστειλε ο Πάου. Αυτό που βλέπω μου λέει ότι τον ο Πας Γιάννα παριστάνει το κέντρο αποκατάστασης. Συγγνώμη. Τον έστειλε ο Πάου να βρει μεροκάματα. Λοιπόν, θα μιλήσω λίγο, δύο λεπτά. Ναι, φίλε. Δύο λεπτά γιατί θα με κόψετε. Λοιπόν, η πίκρα που φάγαμε το Σάββατο ήταν πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη από ένα πανετολικό ανύπαρκτο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι παίχτες είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν γυαλίζει το μάτι τους, δεν έχουν μια κλωτσιά, τίποτα. Μιλάμε, δεν ξέρω τι συμβαίνει και ο μόνος που μπορεί να σώσει την κατάσταση, επειδή είμαι αγγελόσκυλο, είναι ο Άγγελος. Μόνο ο Άγγελος θα ταράξει τα αποδυτήρια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Πρέπει να γίνει ένα ηλεκτροσόκ και οι παίχτες πρέπει να δώσουν απαντήσεις. Όσοι στις καφετέριες πρέπει να δώσουν απαντήσεις στο γήπεδο, μόνο με διπλό. Μόνο με διπλό θα χτυπηθεί αυτό το... Έγινε φίλε μου γλυκέ. Κατεβάστε κάνα ενίκιο εκεί στην πόλη και τα παιδιά έρχονται εκεί πέρα να σπουδάσουν και πληρώνουν το δεσπότη Παναγιώτη να πούμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα ρε παιδιά, εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Λοιπόν, θα πω δύο πραγματάκια. Πρώτον, δεν είναι πέναλτι το χέρι γιατί είναι κολλημένο. Δηλαδή είναι 5 εκατοστά λίγο, δηλαδή φυσική δηλαδή, κίνηση του χεριού. Δεν και κάνει κίνηση προς την μπάλα. Δεν έχει κίνηση προς την μπάλα και τρίτον δεν είναι σουτ προς την εστία, δεν υπάρχει θέση για γκολ. Είναι σέντρα, ναι. Δεν πάει μπάλα στο τέρμα για γκολ, ρε παιδιά. Σέντρα είναι. Δεν του δίνεις πέναλτι. Αν το είχε απλωμένο, αν πήγαινε το χέρι στην μπάλα. Αν ήταν όπως την Τούμπα που το είχε ο Γιουνές ψηλά το χέρι προέκταση, αυτό είναι πέναλτι. Αυτό δεν είναι σουτ προς την εστία. Δεν πάει μπάλα στα δίχτυα, δεν πάει μπάλα στο τέρμα. Αυτό είναι μια απλή σέντρα. Δεν το δίνεις πέναλτι, ρε παιδιά. Η δική μου γνώμη. Δεύτερον, έλειψε πάρα πολύ. Σόζα, δύο κεφάλια κάτω από τον Μπρίγιοβιτς και 20 κιλά πιο αδύνατος. Βέβαια, κτίνωσε ένας. Ο άλλος τον πάρει στο κλουβί να το διαλύσει, βέβαια. Δεν μπορούσε να το μαρκάρει και στον γκολ φαινόταν ότι τον έβαλε δύναμη μπροστά ο Σόζα. Βέβαια, πεδαράς ο ένας. Δελιζής ήθελε εκεί. Ή το Βέλεφ που κρίμα το Βέλεφ. Ο Βέλεφ, ρε φίλε, δεν το βλέπει σαν συνταξιούχο του Οτέινε. Μια φαλάκρο πιο μεγάλη από τη δικιά μου. Φοβόντουσαν το λαρίκι τριστόλου Ζάρα. Τι είναι αυτό τώρα εμφανισιακά. Άρχισε από το γεροκομείο, πέντε βέλεθ βλέπεις. Περίμενε. Επίσης ο Μπρίγιοβιτς πολύ έπεφτε. Όλη την ώρα έπεφτε. Μόνος του τώρα, χάρτινος είναι, τι είναι. Όλη την ώρα κάτω ήταν. Είχε πολύ κλωτσιά το μάτς. Κλωτσιά έχει ρε Κώστα, εντάξει τώρα από ποιον, από τον 1.50 θα σε ρίξει κάτω, τώρα όλη την ώρα κάτω ήταν. Δηλαδή κάποια στιγμή κούρασε αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι. Ένα άλλο που παρατήρησα, με την κοινή δεκάρη εκεί, τι ρόλο είχε, έμπαινε μέσα, περνούσε παίκτες, δεν την έσπαγε την μπάλα. Κούρασε κι αυτός. Δεν μπορώ το χειρότερο για τον Τεγκινή είναι ότι δεν μάρκαρε. Δεν γυρνούσε και πίσω. Δεν μάρκαρε, μισοπνεύμονας είναι. Κάνεις μπροστά το λάθος, γύρνα πίσω, κάλυψε το καθόταν μπροστά. Γι' αυτό άλλος είχε τον Μπέλκα εκεί πέρα και τους λέει θα παίξεις πεθαμένος. Δεν μ' άρεσε. Γιατί δηλαδή, ο Καντουρί δεν κάνει τέτοια κίνηση όπως ο Μπέλκα, ούτε ο Μπίσεσβαρ. Επίσης θέλω να δω Διαμαντόπουλο, τον έχουμε ξεχάσει. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου βγάλει κάποιος παίκτης. Θέλω να τον δω. Θέλω να πάρει τον χρόνο το παιδί. Μου βάζει τον Θωμά, τον Αζλίδη και τον Γιουνές. Κάποια στιγμή δεν θα τραβήξουν αυτοί. Δοκίμασε και τον άλλον τον παίκτη. Δεν έχει ο Άρης στο φόρ και στο δεκάρι. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, αυτές είναι οι δυνατότητες. Τι να Εντάξει, κάνουμε. Να σε καλά, φίλε. Και οι απαιτήσεις. Να πάρουμε και ένα τελευταίο για δύο λεπτά. Οι απαιτήσεις δεν πρέπει να είναι μεγάλες. Είναι μέχρι εκεί. Έγινε το λάθος που σου είπε και στην Τούμπα. Άλλα τα μεγέθη, άλλα τα μπάζετ, οκ. Okay. Κάνει το λάθος ο Λουτσέσκου και βάζει τον Μπρίγιοβιτς για να μην τον κράξουνε και ο Ερέρα πάει να παίξει στα ίσια να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ ενώ πρέπει να μην βάλει επιθετικό. Εκεί είναι η ένστασή μου. Πάμε στο τελευταίο, ναι. Κατάλαβες. Τα θέλω επικρατούν της λογικής. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Έχω κερδίσει την ΑΕΚ, έχω κερδίσει τον Ολυμπιακό, έχω κερδίσει τον Άρη. Από τη στιγμή που έχω κερδίσει τον Άρη, εγώ είμαι τώρα ΠΑΟΚ και Άρης. Περιμένω τον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, να πούμε ότι η εκπομπή ήταν μια προσφορά από τον Κοσμάγλου. Εκεί όπου
Η εταιρεία παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στο χρώμα και δίνει πάντα εξαιρετικές λύσεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα και με ό,τι πιο καινοτόμο έχει να προτείνει η παγκόσμια βιομηχανία του χρώματος. Με 3 καταστήματα στην αγορά, δυτικά Ιθάκης 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίπ 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Κανελάκη, Κώστα Γιαλαμά και Τάνια Δήμου. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Φρότα Θεός, τα λέμε αύριο. Να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Ράπτη. Έκανα κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσω μαζί.